Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο. Στο Λίμπερο φυσικά, στο Ραδιομέγαρο όπως λέει και ο Τάσος του Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Πέμπτη Ιούνιο έχουμε ακόμη, έτσι δεν μπήκαμε Ιούλιο, σε λίγο. Όπως σε λίγο θα είναι πιστεύω δίπλα μου και ο Νίκος ο Μπουγάτσας, λίγο εκκίνησε τον ταλαιπώρησε. Πιστεύω στα επόμενα 2-3 λεπτάκια θα είναι μαζί μας. Εντάξει, έχουμε και τα διαδικαστικά, θα προχωρήσουμε λίγο και στα διαδικαστικά πρώτιστα. Να πούμε ότι η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 έως τις 10 πλέον. Δευτέρα και Παρασκευή ξεχάστε το 10-12 πλέον και για όλο το καλοκαίρι 8 έως τις 10. Ένα δύο ώρο σήμερα καθαρά κυτρινόμαυρο. Όπως είπα θα έχω καλεσμένο μου δίπλα τον Νίκο τον Μπουγάτσα. Πρώτιστα όμως να περάσουμε στα διαδικαστικά. Και φυσικά στους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής, να το μπήκε κιόλας στο Ραδιομέργαρο και κατευθείαν που έτρεξε, σαν τον Ιντέγε στην τουαλέτα. Κατουρλής κι αυτός. Τι να κάνω. Τουαλέτα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, πολύ νερό πέφτει. Έπεσε κάτω, ε. Ωραίο. Τι μπλάξ. Φτάνει. Δεν έχω κάμερα να σε δείξω τώρα τι κάνεις. Καταλάβατε όλοι τι έκανε ο κύριος Μπουγάτσας. Ας διαβάσω εγώ τους βασικούς υποστηρικτές. Πιστεύω σε ένα λεπτό θα τον έχουμε στο στούντιο. Ξεκινάμε με το πορκίτο ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις. Το πορκίτο με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς. Κλαμπς μένουμε πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες, σαλάτες και συνοδευτικά. Καραλολίκια Δημητρού 52, γνωστή πλέον η διεύθυνση πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλλοντας από το κινητό σας παίρνετε έκπτωση 10%. Πολύ καλά, θεωρώ ότι είναι. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Μανατίδης, μπες κανονικά. Και το εξειδικευμένο συνεργείο της Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Καλησπέρα κύριε Μπουγάτσα. Συγγνώμη κιόλα, ναι. Επειδή από χθες με έχει πιάσει συχνοουρία. Συχνοουρία σε πιάσει. Ναι. Δεν ξέρω, είναι περίεργο φαινόμενο. Πίνεις πολύ νερό. Και το κακό είναι ότι δεν βρίσκεις τουαλέτα. Όχι. Τι? Εκεί που κατουράω θέλω μετά να ξανακατουρίσω εκεί. Δηλαδή τώρα το βράδυ κατά τις 3 θα έρθω να χτυπήσω το θηροτηλέφωνο να ξανακατουρίσω εδώ, να ξέρεις. Φύγω από το σπίτι. Ναι. Είναι ανοιχτά εδώ. Ναι, ο κύριος Ζαγόρας είναι μέχρι. Ζαγόρας, θα έρθει να χτυπήσω τώρα το θηροτηλέφωνο για να κατουρίσω. Γιατί θέλω στο ίδιο σημείο να κατουράω. Στο ίδιο σημείο θέλω. Στο ίδιο σημείο, ένα περίεργο φαινόμενο. Σαν τα σκυλιά. Δηλαδή αύριο θα ξανάρθεις. Σου είπα. Α, μόνο μία φορά. Ναι, αν τώρα το βράδυ 3 η ώρα δεν τα καταφέρω να κατουρίσω. Θα έρθει αύριο. Πάω μετά σε άλλο σημείο. Αυτό το κάνω συνήθως στα σκυλιά, ότι κατουράς το ίδιο. Λες, ναι. Τι να πω, νομίζω και ένας παίκτης το έκανε αυτό. Το έκανε ένας παίκτης. Ένας παίκτης ο οποίος είδε στον Άρη χθες. Ναι. Και αυτό το κάνει. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε τα καλά. Λοιπόν, να σας καλωσορίσουμε καταρχήν. Από την τελευταία σου επίσκεψη έχουν περάσει έτσι, 2 μήνες, νομίζω και περισσότερο. 2 μήνες πέρασε και περισσότερο. Έτσι, να κάνεις κάποιες εμφανίσεις όταν υπάρχει και λόγος να είσαι εδώ πέρα. Όσο φυσικά θα είμαστε και εμείς εδώ πέρα, να είσαι κι εσύ. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε. Έχουμε 1-2 λεπτάκια πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να μπεις και εσύ στα Facebook εκεί και στα. Να πω κάτι για λίγο πες. Πριν. Έχω ένα πολύ καλό φίλο. Ναι. Αδερφό, θα έλεγα, από την Κύπρο. Ναι. Το Γιώργο τον Λιβαδιώτη, ο οποίος είναι ο παδός. Της ΑΕΛ. Όχι, είναι ο παδός της. Ανόρθωσης, ναι. Φανατικός. Φανατικός οπαδός ανόρθωσης. Και Άρης. Και θα ήθελα, τον είπα ότι θα τον βγάλουμε στη δεύτερη ώρα. Γιατί εγώ τον. Εγώ είχα έναν, εγώ έχω έναν φίλο στο Facebook που είναι ΑΕΛΕ Μεσού και Άρης. ΑΕΛΕ Μεσού και Άρης. Δεν μπόρεσα όμως, δεν μπόρεσα να κάνω connection για να τον βγάλω. Αν μπορούμε φυσικά. Ναι, αν μπορούμε. Τον Γιώργο τον ενημέρωσα, θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Βέβαια, να βγει το παιδί, να μας πει κάποιες πληροφορίες για αυτή την ομάδα που παίζει. Δεν την ήξερα. Θα μας πει κάποιες πληροφορίες. Εγώ την ήξερα λόγω του φίλου που σου λέω στο Facebook. Nice. Γιατί ποστάρε αρκετές φορές, ήταν εδώ νομίζω φοιτητής, φανατικός Αριανός. Και τώρα η καρδιά του είναι στα 2. Ας πούμε, νομίζω ότι
πιο πολύ τον Άρη. Είναι Άρης και από τις μικρότερες ομάδες, ναι. Είναι τοπικές εκεί χαρακτηριστικού, ναι, χαρακτήρα. Είναι ΑΕΛ Λεμεσού. ΑΕΛ Λεμεσού. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Έχει πολύ, ωραία, στην ΑΕΛ Λεμεσού, πολύ Άρης παίζει. Και λόγω των χρωμάτων. Ναι, είδα, και λόγω των χρωμάτων και θύρα τρία λέει έχουν για αυτοί. Και έχω μάθει και έχω μάθει, ναι, ότι είναι και θαυμαστές του λαού του Άρη. Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή όσοι πάνε στην Κύπρο, νομίζω ότι θα περάσουν, εκτός που είδα κάτι φωτογραφίες της πόλης που είναι εκπληκτική. Έμαθα, εγώ έχω πάει να σου πληροφορήσω. Έχει πάει στη Λεμεσό. Το 12. Καλά, στη Λάρνακα θα γίνει βέβαια το μάτς. Δεν ξέρω αν έχει. Στη Λάρνακα πήγα. Είχα γυρίσει όλη την Κύπρο τέλος πάντων χρόνια. Είσαι κοσμογυρισμένος. Ωραίες πόλεις. Το θέμα είναι ότι. Πριν πολλά χρόνια, ένα λεπτό. Το 12. Το 12. Γιατί τώρα κάτι ουρανοξύσες, κάτι τέτοια βλέπω. Το 12. Το θέμα είναι ότι η κλήρωση. Να τα πούμε μετά. Πες αυτό και θα περάσουμε. Απλά η κλήρωση, η αλήθεια είναι ότι είχε πολλά λιμά μέσα στο η κληρωτίδα. Είχε ομάδες, ας πούμε, μια Ζενές από το Λουξεμβούργο. Είχε πολλά καφενεία. Μάλτα, είχε πολλά καφενεία. Είχε και άλλες τέτοιες. Δηλαδή κάτι πολωνικές που εγώ δεν τις θέλω στις πολωνικές, να πω την αλήθεια. Εγώ πάντως ήθελα ένα καφενείο, γιατί το μάτσι είναι νωρίς. Είναι 25 Ιουλίου, η ομάδα ακόμα θα είναι από την προετοιμασία, θα είναι πιασμένη. Δεν μας έφερε καφενείο, η αλήθεια είναι. Αυτό είναι. Ότι δεν ήρθε καφενείο, ήρθε μια ομάδα που είναι αξιόλογη. Εντάξει. Και θα χρειαστεί σοβαρότητα και όχι χαβαλέ. Δηλαδή να μην μπούμε, ας πούμε, ξέρω ποια είναι αυτή, να μπούμε σοβαρά. Χαβαλέ, δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμη και με Λουξεμβούργο να παίζαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Κοίταξε, φέτος η ομάδα έτσι πως χτίζεται, έτσι πως φτιάχνεται, νομίζω ότι σε πολλά παιχνίδια θα κάνει χαβαλέ. Λέγοντας ότι δεν θα χρειαστεί το 100% των δυνάμεων. Μεγάλο σκόπο για να κερδίσει. Δηλαδή φέτος θα δούμε. Με σκορ 3-4-5-0 πολλά στο Χαριλάου και με ελληνικές ομάδες, πάρα πολλές ελληνικές ομάδες. Νομίζω θα υπάρξει over 3,5, over 4-6 και over 4,5, over 5,5. Θα έχει πολλές ελληνικές ομάδες οι οποίες θα φιλοδορηθούν με πολλά γκολ από τον φετινό Άρη. Έτσι όπως χτίζεται η ομάδα αυτή τη στιγμή, η οποία γίνεται πανίσχυρη. Και θα ήθελα εδώ πάνω να πω σε αυτό ότι πριν από 2,5 χρόνια, 3, τότε έκανα εκπομπή στο Yellow Radio. Θυμάμαι, είχα πει από την αρχή της χρονιάς για τον κόσμο, ο οποίος κάποιοι βγήκαν, ας πούμε, και εκθιάζανε τον Θόδωρο τον Καρυπίδη. Εγώ είχα πει: κρατήστε μικρό καλάθι, να τον δούμε και μετά. Φυσικά. Αυτή, μα το λογικό είπες. Αυτή τη στιγμή ο Θόδωρος ο Καρυπίδης έχει διαψεύσει και εμένα και τον πιο απεσιόδοξο παδού του Άρη μας έχει διαψεύσει. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή χτίζει μια ομάδα η οποία νομίζω ότι εάν ήμασταν σε μια άλλη χώρα και όχι στην Ελλάδα, αν ήμασταν στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Αγγλία, ξέρω και όχι στην Ελλάδα, θα ήταν από τα φαβορί για πρωτάθλημα. Η ομάδα θα ήταν φαβορί για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Δυστυχώς όμως, φίλε μου Ζάχο, είμαστε στην Ελλαδίτσα. Περίεργο, συμφωνώ. Ναι, είμαστε στην Ελλαδίτσα, όπου για να διεκδικήσει, να πάρει το πρωτάθλημα, όχι να το δει, να πάρει το πρωτάθλημα. Πες το αλλιώς, που το 60% του πρωταθλήματος παίζεται εκτός του χώρου. Πρέπει να έχει ομάδες δορυφόρου. Κάτι τα οποία δεν τα έχει ο Άρης. Και ενώ κάποιες άλλες ομάδες και δίπλα μας εδώ και όλα, οι οποίες θα ξεκινήσουν με 24 βαθμούς. Ξεκινάνε το πρωτάθλημα με 24 βαθμούς. Τέσσερις δικές τους ομάδες. Τέσσερις δικές ομάδες. Τέσσερις έχουν. Μπράβο. Τέσσερις δικές ομάδες. 12 και 12, 24. Εσύ ξεκινάς με 0. Αυτοί ξεκινάνε με 24, με συν 24 και ξεκινάνε με 0. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να το πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το πρωτάθλημα, φίλε. Αυτοί είναι οι κανόνες του πρωταθλήματος. Παίξε και εσύ με τους κανόνες, Μπουγάτσα. Πόσα χρόνια το λέω αυτό, που με ξέρεις πόσα χρόνια. Πέρυσι. Όταν λέω Μπουγάτσα, ένα λεπτό. Και να περάσουμε και στο διάλειμμα, δώσει λίγο. Όταν λέω παίξε με τους κανόνες του παιχνιδιού, αυτό εννοώ. Όταν είσαι σε έναν υπόνομο, δεν μπορείς να έχεις εσύ το σακάκι σου αλέρωτο, έτσι. Σωστό, αν το έχεις αυτό αλέρωτο, ξέρεις, θα παθαίνεις. Αυτά που έχουμε πάθει στους υποβασμούς. Σωστό. Έτσι. Αυτά τα λες επειδή είμαστε στην Ελλάδα, έτσι. Ναι, μα αυτό σου λέω. Μα συμφωνώ με αυτό που λες και με τον Τάσο του το έχω πει. Ότι αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα, θεωρώ ότι ο Άρης είχε ελπίδες για πρωτάθλημα. Δεν θα πω φαβορί ότι είχε πολλές ελπίδες. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή. Σαν Αριανός, εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Σαν Αριανός, έτσι. Λες ότι είσαι περήφανος οπαδός του Άρη. Σ' αρέσει που έχεις ένα καθαρό επιχειρηματία που παλεύει μόνος του, με το σταυρό στο χέρι, απέναντι σε τρεις ανθρώπους οι οποίοι για μένα θα έπρεπε να είναι και τρεις στη φυλακή. Ναι. Ή θα ήθελες και εσύ να είναι. Δεν ξέρω. Να είναι και εσύ, να είναι και ο Καρυπίδης μέσα στη λάσπη. Άλλο είπα. Μέσα στον βούρκο χωμένος κι αυτός. Όταν λέω λάσπη και βούρκο, εννοώ το πώς λειτουργεί το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν λέω για τους ανθρώπους επιχειρηματικά τι κάνουν. Λέω πώς λειτουργεί το ελληνικό πρωτάθλημα. Περιέγραψε μερικά από αυτά τα πράγματα. Όταν είσαι σε βούρκο, δεν γίνεται. Να μπεις και εσύ στο βούρκο, πρέπει να.
Όταν είσαι σε Βούρκος, είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Παίρνει μέρος ο Άρης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, αν παίρνει. Ωραία. Εφόσον παίρνει και θέλει επιτυχίες εσύ, θα αλαιρωθεί και ο Άρης. Δεν γίνεται αλαίρωτος να πάρει, να κατακτά τίτλους. Κατάλαβα, αυτό σου λέω. Έτσι λέω εγώ. Άρα πρέπει και εσύ να, πρέπει να μπει στο Βούρκο. Βούρκο μαζί με τους τρεις που είναι ήδη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Μα εσύ το είπες τώρα. Περιέγραψες κάποια πράγματα τα οποία θεωρείς ότι χωρίς αυτά δεν γίνεται. Σωστά, και μπορεί είπες και λίγα νομίζω. Και άλλα, και άλλες προϋποθέσεις υπάρχουν. Λοιπόν, άρα αν δεν τα έχεις αυτά ή αν δεν μπει όλο αυτό το χαρμάνι, δεν μπορείς, όχι τίτλους να κατακτάς, τίποτα να κάνεις. Και όταν βρεθείς και αδύναμος, που βρέθηκε ο Άρης αρκετές φορές στις τελευταίες δεκαετίες, θα πέσεις κιόλας. Κατάλαβες, γιατί έτσι λειτουργεί, παρότι είσαι μεγάλο όνομα και μεγάλο εκτόπισμα, έτσι λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν θα υπάρχει και στην κοινωνία μας αξιοκρατία και ισονομία, γιατί ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Λοιπόν, τότε θα μπορείς να πεις ότι και ο Άρης, και ο Πανιώνιος, και ο Ατρόμητος έχουν ελπίδες για πρωτάθλημα. Ιδιαίτερα δε ο Άρης που έχει χτίζει, όπως λες και εσύ, φαίνεται ότι χτίζει, γιατί όλα στο χορτάρι μπορούμε να τα αξιολογήσουμε, έτσι, να μην λέμε. Έχει ελπίδες. Αν ήμασταν, γι' αυτό συμφωνώ και να περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα, ότι φαίνεται ότι αυτή η ομάδα που χτίζεται, αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα, είχε ελπίδες για πρωτάθλημα. Δεν είναι η άλλη καλύτερη, έτσι λέω εγώ. Βέβαια, επαναλαμβάνω, όλα φαίνονται στο χορταράκι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα να μπεις και εσύ στα διαδίκτυα εκεί, να δεις τα δικά σου πραγματάκια. Θα περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα αμέσως μετά. Θα σχολιάσουμε την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα που δεν έχει μόνο καλά, Νίκο, έτσι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι μας έχει συνεπάρει λίγο το ποδόσφαιρο και έχουμε αφήσει τον μπάσκετ πολύ. Και πιστεύω ότι στο μπάσκετ, αν και είναι, φαίνεται ότι είναι νωρίς, δεν είναι καθόλου νωρίς. Λοιπόν, και οι Ιωνοί και τα Σημάδια δεν είναι καθόλου καλά. Και μην ξεχνάς ότι δεν πέφτουν δύο του χρόνου, πέφτουν τέσσερις. Θα πάμε, δεν θα προλάβουμε να πούμε κιχ! Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα σε λίγο. Θα σχολιάσουμε τα πάντα εδώ μαζί με τον Νίκο. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Νίκος Μπουγάτσας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα σας κάνουμε παρέα. Λοιπόν, να πάμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και μηνύματα να διαβάσουμε εδώ. Γιατί γίνει πανικός με την έλευσή σου. Αλλά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Το φίλο μου τον Γιώργο, πολύ καλό αδερφικό φίλο από την Κύπρο, από τη Λάρνακα. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Yeah. Καλησπέρα από την Κύπρο. Τι κάνετε, Καλά είμαστε. Μια χαρά. Με την πρώτη λέξη πάντως θα καταλαβαίναμε σίγουρο ότι είσαι Κύπριος. Από την προφορά, από την προφορά καταρχήν. Γιώργο, ναι. Είμαι εδώ με το φίλο μου το, και αδερφό τον Ζάχο. Τον οποίο νομίζω δεν έχετε γνωριστεί ή δεν έχετε τον έξω. Μπορεί, μήπως. Ναι. Έχει έρθει. Όχι, δεν έχουμε γνωριστεί. Δεν έχει γνωριστεί. Την επόμενη φορά που θα έρθει θα το γνωρίσει. Ωραία, την επόμενη φορά που θα έρθει θα το γνωρίσει. Γιώργο, σε πήρα βασικά. Είπα εδώ και στον Ζάχο ότι είσαι οπαδός της ανόρθωσης και μάλιστα φανατικός με καρτελάκι διαρκείας κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο παίρνει τη διαρκεία σου. Και γενικά είσαι ποδοσφαιρόφιλος και παρακολουθείς και το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί πολλές φορές ξέρεις πάρα πολλά και για το πρωτάθλημα εδώ. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω καταρχήν, ο Άρης έμαθες βέβαια ότι έπεσε με την ΑΕΛ Λεμεσού. Εγώ θα ήθελα να σα ρωτήσω κάνα δύο πληροφορίες για αυτή την ομάδα. Έτσι, θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα όπως και ο περισσότερος κόσμος που δεν έχει τόσο πολύ επαφή έτσι, με το κυπριακό πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι να μας πεις τη δυναμικότητα, αν έχει από πέρσι. Απόλυες ή έγινε δηλαδή ισχυρότερη ή έφυγαν κάποιοι καλοί παίκτες. Εγώ αυτό διάβασα, αν αποδυναμώθηκε βασικά. Να σας πω, βασικά δεν είναι. Είναι από τις μεγάλες ομάδες τα τελευταία, θα έλεγα, από το 12 και μετά. Πήρε το πρωτάθλημα το 12, έτσι. Πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, πήρε το πρωτάθλημα. Μετά έχει πέσει, επανήλθε. Πέρσι ήταν δεύτερη μέχρι τα τελευταία στάδια. Ναι. Αλλά κατέληξε τέταρτη, όμως πήρε το κύπελο. Είναι μια ομάδα που όταν τη δεις δεν βλέπεις την ποιότητα που έχει ο Αποέλ και ο Απόλλωνας, όμως είναι πολύ αξιόμαχη. Παρόλο που είναι κατώτερη, μπορεί να σε νικήσει. Είναι αυτή η ομάδα. Παρόλο που βλέπεις ότι δεν είναι αυτή η ποιότητα η top, ας πούμε, όπως είναι ο Αποέλ, όμως έχει την ικανότητα να σκοράρει και να σε νικήσει. Αυτή είναι η ΑΕΛ. Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εάν και τα τελευταία χρόνια, όπως με είπες, έχει πήρε ένα πήρε πρωτάθλημα, με είπες. Το 12. Ναι. Πήρε πέρυσι, πέρυσι βγήκε τέταρτη, τρίτη. Τέταρτη. Τέταρτη. Πήρε το κύπελο. Ναι. Παρ' όλα αυτά στην Ευρώπη ήταν τώρα στο γκρουπ των αδυνάτων.
Δεν έχει βαθμολογία ναι. πολύ μεγάλη στην Ευρώπη. Όχι, όχι. Δεν έχει βαθμολογία. Απλά μια φορά πήγε στους ομίλους του Europa. Α, πήγε στους ομίλους. Ναι, πήγε το 12-13 και έκανε και μια νίκη, ναι. θυμάμαι. Έφτασε νίκη 3-0. Ναι, έφτασε μέχρι ένα βήμα πριν να μπει στους ομίλους του Champions League το 12, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ναι, ναι. Αποκλείστηκε όμως και πήγε στους ομίλους του Europa League. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Όπου είπε ο Γιώργος ότι έκανε μόνο μια νίκη εκεί. Έχουν φύγει δύο πολύ σημαντικές μονάδες από την ΑΕΛ, ο Τασίλβα και ο, πώς λες, και ο Πάκο, ψηλός ο Λαφράντς, mm-hmm. αυτός. Αυτοί οι δύο είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, ιδίως ο Λαφράντς ήταν βράκος πίσω στην άμυνα, ψηλό παιδί, πήγε στην ΑΠΟΕΛ, mm-hmm. και ο Τασίλβα ήταν η ψυχή του κέντρου. Ήταν, ας πούμε, ο παίκτης που θα σου έβγαζε το μισό γκολ, η παγιά που είναι μισό γκολ, και έβαζε και τέρματα πολύ όμορφα, ιδίως από εκτελέσεις φάουλ. Αυτοί οι δύο έχουν φύγει. Αυτή ήταν πέρσι στην ομάδα, Γιώργο, ήταν πέρσι. Ήταν πέρσι. Αυτοί οι δύο είναι φοβεροί ποδοσφαιριστές, έχουν φύγει. Μεταγραφές μέχρι τώρα μία έχει κάνει, δεν το ξέρω προσωπικά, δεν το έχω ψάξει. Δεν έχει κάνει μέχρι τώρα, αλλά φαντάζομαι μέχρι το μάτς θα έχει κάνει κάποιες άλλες μεταγραφές. Γιώργο, το γήπεδο για το γήπεδο θα μιλήσουμε. Ακούστηκε ότι δεν θα παίξουμε. Όχι, ακούστηκε, θα γίνει στη Λάρνακα το παιχνίδι. Στη Λάρνακα θα γίνει. Ναι. Έτσι. Το Τσίριο στάδιο στη Λεμεσό δεν πληρεί τα κριτήρια για ευρωπαϊκούς αγώνες και συνήθως πάνε ή Αστυπή στη Λευκοσία ή στο Αντώνης Παπαδόπουλος στη Λάρνακα που είναι της Ανόρθωσης ή στο Αρένα που είναι της ΑΕΚ. Ένα από τα τρία. Δεν ξέρω τώρα ποιο από τα δύο. Πληροφορηθήκαμε ότι θα γίνει στη Λάρνακα. Τώρα πιο από το γήπεδο στη Λάρνακα. Δεν ξέρουμε κιόλας. Ένα από τα δύο. Είναι και τα δύο πολύ ποδοσφαιρικά γήπεδα. Αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε, είναι ένα λέει, που χωράει 7.500, αν κατάλαβες εσύ. Μάλλον στο ΑΕΚ Αρένα θα είναι. Το Αντώνης Παπαδόπουλος φοράει γύρω στις 9.30. Άρα στο ΑΕΚ Αρένα. Είναι ένα καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο. Έχει χτιστεί πριν 3 χρόνια. Νομίζω, yeah. είναι καινούργιο yeah, γήπεδο. Yeah, ναι, 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 δεν είναι τελειωμένο. Είναι η πρώτη φάση που έχει ολοκληρωθεί. Και αυτό το γήπεδο, αν γεμίσει, είναι μια πολύ καλή, καυτή έδρα, θα έλεγα. Επειδή είναι πολύ μικρό και πολύ κοντά Λογικά. Και ευκείται στο. Ναι, ναι. Στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ τώρα πάνω σε αυτά που μας έλεγες για τις μεταγραφές, μας στέλνει ο φίλος μας ο Βασίλης που ζει στη Δανία. Ναι. Ένας πολύ καλός φίλος. Mm-hmm. Ότι πήρε αυτόν, για αυτόν τον παίκτη που μας λες, πήρε από την Άλκη. Έναν Ιβάν Κάρλος που έχει σε 27 αγώνες 10 γκολ και πέρσι. Η Άλκη είναι... Α, ο Ιβάν Κάρλος. Ναι, ναι, η οποία έπεσε κατηγορία και πήρε αυτός επιθετικός λογικά πρέπει να είναι. Που το βλέπω και. Α, okay. Ναι. Αυτός, ναι, αυτός είναι σέντερφο παίκτη αυτός. Καλός παίκτης, αλλά επειδή έπεσε στην Αλκή, μια μικρή ομάδα. Εντάξει. Διαφορετικά, ναι, ναι, καταλαβαίνουμε. Ναι, σίγουρα, ναι. Γιώργο, εσύ σαν... αυτό... Ναι, ναι πες μου. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω εσύ τώρα σαν. Που είσαι Κύπριος, έτσι, είσαι οπαδός σαν όρθος, σαν ουδέτερος δηλαδή. Πόσες πιθανότητες θα έδινες και τον Άρη λίγο, πολύ λίγο τον παρακολούθησες πέρυσι πώς πήγαινε και την πορεία του. Πόσες πιθανότητες ας πούμε, θα έδινες, ξέρω εγώ, στις δύο ομάδες. Εντάξει, μπορεί να έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά είναι μικρό, θα έλεγα 55-45 κάπου εκεί. Α, δίνεις τόση, δίνεις τόση πιθανότητες. Είναι... Κοιτάξτε, είναι, πώς να σου το πω, δεν είναι μια ομάδα, ας πούμε, ξέρω εγώ, νησιά Φαρό, και είναι μια καλή ομάδα. Είναι πολύ αξιόμαχη ομάδα και πολλά θα εξαρτηθούν, πιστεύω εγώ, από την κατάσταση που θα βρίσκονται οι δύο ομάδες, γιατί μην ξεχνάμε τώρα τέλη Ιουλίου, μόλις έχει τελειώσει η προετοιμασία, πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρουμε τώρα, μπορεί ο Άρης να είναι πιο έτοιμος, μπορεί να είναι πιο έτοιμη. Θα εξαρτηθεί πολύ από το πρώτο μάτς. Τι σκορ θα φέρει ο Άρης, νομίζω, στο Θεσσαλονίκη παίζει πρώτο. Πιστεύω βέβαια, Γιώργο, ότι ο Άρης θα δώσει βάρος όσον αφορά, δηλαδή, λέω χωρίς να ξέρω έτσι, θα ποντάρει στο να πάει, θέλει να πάει στους ομίλους του Europa League και θα ποντάρει σε αυτόν τον θεσμό. Δεν ξέρω κατά πόσο, ανεξάρτητα της δυναμικότητας, το ίδιο μπορεί να κάνει και η κυπριακή ομάδα, έτσι. Δηλαδή, αν έχει βλέψεις... Να πάει μέχρι εκεί. Ναι. Ο Άρης δηλαδή έχει βλέψεις να πάει να παίξει στους ομίλους. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι στόχος αυτός για την κυπριακή ομάδα. Παιδιά, όλες οι ομάδες έχουν αυτό το στόχο. Ωραία, εντάξει. Κακά τα ψέματα. Ιδίως από την Κύπρο όλες οι ομάδες, γιατί
Αρχικά η ανόρθωση ήταν η πρώτη, αν θυμάστε, που πήγε στο Champions League. Μετά ακολουθήσε το ΑΠΟΕΛ που κάνει φοβερή πορεία. Μετά ο Απόλλωνας. Ναι, έχουν πέσει και χρήματα στο πρωτάθλημα του Κυπριακού. Πάρα, έτσι, πάρα ναι, πολλά. Δεν το συζητάμε. Πάρα πολλά. Σίγουρα έχει αυτό το στόχο. Ωραία, και η ΑΕΛ έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 1968 και πήρε το 12. Ναι. Άρα, ας πούμε, είναι μια ομάδα που διψά για διακρίσεις. Δεν είναι, ας πούμε, μια ομάδα χορτασμένη. Άρα σίγουρα. Και ο Άρης το ίδιο, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Και ο Άρης είναι 50 χρόνια. Γι' αυτό λέω. Ναι. Σίγουρα, είναι πάνω σίγουρα. Κάτω. Ο Άρης, Γιώργο, όπως γνωρίζεις και από μένα, δεν που έχουμε μιλήσει πολλές φορές, υπάρχει μεγάλη δίψα. Και μεγάλη προσμονή του λαού του Άρη για ένα τίτλο και για μια, γιατί όχι, και μια καλή ευρωπαϊκή πορεία. Και αυτό το καλοκαίρι, επειδή γίνεται μια κοσμογονία στο σύλλογο, με μεταγραφές τεράστιες όπως αυτή του Ιντέγε, ένας ποδοσφαιριστή ο οποίος άφησε πολύ μεγάλο όνομα τα δύο χρόνια που έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Πέρυσι βέβαια δεν ήταν τόσο καλή η χρονιά του, όμως είναι καλό ότι έρχεται αρχή της χρονιάς και θα είναι μαζί στην προετοιμασία με όλη την ομάδα. Επομένως θα κερδίσει το χαμένο έδαφος. Αλλά και άλλες μεταγραφές που έχουν γίνει, όπως έχεις μάθει. Ο Άρης φέτος έχει σκοπό για πολύ μεγάλα πράγματα, ακόμη και για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Εάν βέβαια τον αφήσουν, γιατί όπως ξέρεις στην Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι τόσο καθαρά. Δεν είναι τόσο καθαρά. Και εδώ το ίδιο. Και στην Κύπρο. Και εδώ το ίδιο, Νίκο. Μην νομίζω ότι μόνο εκεί. Και εδώ και εγώ μια προέκταση της Ελλάδας είμαστε. Σωστό. Αυτό. Αλλά από ό,τι μας λες, η Λεμεσός πήρε το πρωτάθλημα πριν 7 χρόνια. Εδώ η αντίστοιχη Λεμεσός δύσκολα να το πάρει. Είναι λίγο δύσκολο από ό,τι καταλαβαίνεις, Γιώργο. Τέλος πάντων. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι αν ο Άρης, δεν πιστεύω θα γίνει αυτό το πράγμα, αλλά λέω αν υποτιμήσει και λέει και πει, ας πούμε, αυτή είναι μια ομάδα από την Κύπρο, εντάξει, ξέρω εγώ, θα περάσουμε, θα την πάθει. Αν το πάρει σοβαρά, νομίζω έχει. Δεν μπορεί να υποτιμήσει ο Άρης κανέναν, έχει να παίξει αρκετά χρόνια Ευρώπη, δεν μπορεί να υποτιμήσει κανέναν. Ο Άρης. Ελπίζουμε να δούμε δύο καλά παιχνίδια και είμαστε εμείς τουλάχιστον, γιατί είμαστε ο παδί του Άρη, είμαστε σίγουροι ότι η ομάδα μας θα είναι στον επόμενο γύρο. Σίγουρα. Φυσικά πιστεύω μιλάω, αυτό που θα πω εκφράζει τους πιο πολλούς Κύπριους. Λυπούμαστε πραγματικά που κληρονόμαστε με ελληνικές ομάδες. Εντάξει, τα έφερε έτσι. Γιατί εμείς υποστηρίζουμε και τους δύο, και τις δύο χώρες. Τα έφερε έτσι η κληρωτίδα. Τι να κάνουμε. Τα έφερε έτσι η κληρωτίδα. Σίγουρα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Ναι. Σε ευχαριστούμε που βγήκες και μας είπες κάποια πράγματα και από κοντά τα πούμε. Θα σε πάρω και τηλέφωνο μετά την εκπομπή να τα πούμε και κατηδίαν. Εντάξει. Έγινε. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν, ακούσαμε και τον. Μας είπε έτσι 2-3 πραγματάκια. Περισσότερο άνθρωπος ζει στην Κύπρο, ξέρει, ασχολείται με το πρωτάθλημα, είναι ο παδός ανόρθωσης, ξέρει τα πράγματα καλύτερα από εμάς. Εμείς ό,τι διαβάζουμε δεν μπορούμε να ξέρουμε, έτσι. Και αυτό που κρατήσαμε βέβαια, Ζάχο, ήταν ότι δεν πρέπει επουδενή να τους υποτιμήσουμε. Εντάξει, γιατί αν τους υποτιμήσουμε δεν θα βρούμε προεκτήσεις. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και μην ξεχνάμε, εγώ το μόνο πράγμα που φοβάμαι είναι αυτό, το είπε και ο Γιώργος, ότι είναι πολύ νωρίς, είναι 25 Ιουλίου. Καλά, εντάξει. Και για αυτούς νωρίς είναι. Είναι πολύ νωρίς, κατάλαβες, και η ομάδα θα είναι πιασμένη την προετοιμασία. Αυτό είναι το μόνο που με λίγο με προβληματίζει. Γι' αυτό και ήθελα ένα καφενείο. Και όχι μια ομάδα αξιόμαχη όπως είναι. Εντάξει, είπαμε ότι έρθει στον δρόμο μας. Ναι. Επαναλαμβάνω, δεν μπορεί ο Άρης να υποτιμήσει κανένας και δεν μπορεί να υποτιμήσει κανέναν. Και δεν θα υποτιμήσει κανέναν ο Άρης. Λοιπόν, πριν περάσουμε λίγο σε αυτά που θέλουμε να πούμε, να δω, έγινε ένας πανικός εδώ. Καταρχήν να πω ότι έκανα ένα λάθος, δεν το ήξερα αυτό, ότι δεν έχει περάσει τελικά. Εγώ το θεωρούσα δεδομένο ότι έχει περάσει ένα διάθεση που μιλήσαμε για μπάσκετ. Φυσικά δεν θα πούμε σήμερα τίποτα για μπάσκετ, γιατί έχουμε τόσο πολλά να πούμε και τόσο λίγο χρόνο. Ήδη σχεδόν 9 πήγε η ώρα, δεν καταλαβαίνω πώς περνάει τόσο εύκολα. Με πήρε ο Χρήστος ο Τσαλτίδης, μου είπε ότι δεν πέφτουν 4, δεν πέρασε ένα διάθρωση, πέφτουν 2. Βέβαια αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το σχόλιο μου ότι και 2 να πέφτουν, έτσι όπως πάει ο Άρης δεν προλάβει να κάνει κιχ. Απλά με 4 θα ήταν δεδομένο, αν συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, θα πέσει. Με 2, πιο λιγότερες ελπίδες, αλλά έτσι όπως πάνε τα πράγματα στον μπάσκετ θα αφιερώσουμε και άλλες εκπομπές. Και όπως αφιέρωσα πριν ένα μήνα με τον Πόσμαν και άλλες εκπομπές και την άλλη εβδομάδα. Διότι τα πράγματα στο μπάσκετ δεν πάνε καθόλου καλά. Έχει βαλτώσει η κατάσταση εκεί και δεν έχουμε, ξέρω εγώ, να πάρουμε να φάμε και κοιτάμε πώς θα πάμε ταξίδια στο πύργο του Άιφελ με αυτά που γίνανε. Δηλαδή δεν έχουμε τα υποτυπώδη και κάνουμε βραδιές φόρουμ για το ελληνικό μπάσκετ. Και, δηλαδή κάτι τραγελαφική θα τη θεωρήσω λίγο την κατάσταση. Εντάξει, δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα. Θεωρώ ότι πρέπει εκεί να δράσει άμεσα
μέχρι ενός ορισμένου σημείου, μέχρι τέλος του μήνα, αν η κατάσταση είναι έτσι όπως έχει, πρέπει όλος ο οργανισμός που λέγεται Άρης να δράσει, διότι θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα και μιλάμε το μπάσκετ, είναι ένα τμήμα που το αγαπάμε και δεν θέλουμε να το δούμε σε άλλη κατηγορία. Εντάξει, δεν θέλουμε να το δούμε σε άλλη κατηγορία. Νομίζω συμφωνείς. Συμφωνώ, αλλά να μιλήσουμε λίγο αργότερα για τον μπάσκετ. Όχι, δεν προλαβαίνουμε σήμερα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Δεν προλαβαίνουμε. Εντάξει, λοιπόν, απλά, επειδή δεν ήρθα εδώ για να μιλήσω για δυσάρεστα πράγματα. Ναι, γι' αυτό σου είπα. Ευχάριστα. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα μηνύματα. Ναι, λίγο στα μηνύματα, λίγο τα μηνύματα και να πούμε δύο λόγια και για τις μεταγραφές. Ναι. Δύο λόγια. Τι δύο λόγια. Εσύ θα πεις, εγώ έχω πρέπει ώρες να μιλάς για αυτές τις μεταγραφάρες, αλλά θα πούμε. Λοιπόν, εντάξει, βλέπω εδώ πολλά χαιρετίσματα σε σένα. Η εκπομπή δεν χάνεται με τίποτα κτλ. Η Αναστασία, περιμένω να σας δω, λέει, και από κοντά την άλλη που προφανώς θα έρθει. Ο Στέλιος, μία τάκα σου χρησιμοποιεί. Ο Άρης χρωστάει στον Άρη το κύπελο. Βέβαια την είπε στη Μαρμίτα αυτή την ατάκα. Μπουγάτσα ζήτω, λέει, και αυτά λοιπά. Κανέλα και άχνη, ο Μπουγάτσα θα μας τρελάνει. Η επιστροφή του Ασώτου. Γιατί Ασώτος, ο Κοσμά. Ζάχο, η κυτρινόμαυρη Αθήνα λόγω Άρη βλέπει μεγάλη πρόοδο στην ομάδα για φέτος. Κυρίω πρόοδο πάνω στην οτροπία νικητή, όχι μόνο καθαρά αγωνιστικά. Ανεβαίνουμε level. Καλή εκπομπή να έχετε. Αυτά. Ρότζερ. Και χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Βασίλη τον Αποστολίδη από την Κατερίνη, Αριανάκη, ναι. Άρρωστο αδερφό, ο οποίο είχε πρόσεξε, είχε το Εσκομπάρ Κατερίνη. Είχε Εσκομπάρ Κατερίνη, έκανε. Θα πούμε και στο τέλο εκπομπή κάτι για Εσκομπάρ. Έτσι έχουμε να πούμε. Κατερίνη ο Βασίλη. Λοιπόν, Ρότζερ, αυτά είπαμε, περιμένουμε να τα δούμε και στο γήπεδο, έτσι. Σε αυτή την κατεύθυνση δείχνει ότι είναι η ομάδα, περιμένουμε να τα δούμε αυτά και στο γήπεδο. Και ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, μην το ξεχνάμε. Ο Βασίλη, καλησπέρα και καλή εκπομπή, παιδιά. Φέτος η ομάδα προβλέπεται τεράστια και συναρπαστική χρονιά τη. Ιούνιο δεν βγήκε ακόμη και το 95% του ρόστερ είναι σχεδόν τελειωμένο. Ένα τίτλο πρέπει να έρθει οπωσδήποτε για να μα αναζωογονήσει. Οπωσδήποτε. Ναι. Θεωρώ ότι η φέτος ή του χρόνου. Και δίνει ωραία πάσα ο φίλο. Ναι. Είναι ωραία πάσα. Δεν υπάρχει. Για μένα φέτος θα πρέπει όλο το team, από τον πρόεδρο, του προπονητέ, το τεχνικό team, του ποδοσφαιριστέ, να βάλουν ένα στόχο. Και αυτό θα είναι ένα τίτλο. Έτσι. Και επειδή πιο εφικτός είναι ο τίτλος στην Ελλάδα το κύπελο, ναι, θα έλεγα το κύπελο. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ναι, ο Άρης κλείνει του χρόνου 50 χρόνια, 50 ναι, χρόνια χωρίς τίτλο Ζάχου. Είναι εμένα, πάρα πολλά. Εμένα, τα λες, είναι πάρα πολλά. Ο λαός του Άρη διψάει, θέλα και αυτό που θα γίνει σε περίπτωση που ο Άρης το πάρει. Εγώ το πιστεύω θα το πάρει. Άλλωστε, έβαλα και ένα στοίχημα με ένα κοινό μας φίλο πριν λίγες μέρες, όπου ήσουν να πάρουν και εσύ μπροστά. Θα πάμε τζάμπα παλιό. Ναι, θα όπτε και λοιπόν, ο άλλος θα πληρώσει. Μακάρι, βέβαια. Αυτό που θα γίνει στην πόλη. Αυτό που θα γίνει στην πόλη, που θα γίνεται μάλλον επί εβδομάδες, πρώτο Θεός, εάν η ομάδα καταφέρει και πάρει το κύπελο, δεν θα έχει προηγούμενο, δεν θα έχει προηγούμενο όχι στην Ελλάδα, δεν θα έχει προηγούμενο σε όλη την Ευρώπη. Γιατί ο λαός του Άρη είναι τόσο διψασμένος, που θα γίνουν απίστευτες εκδηλώσεις, απίστευτα πράγματα στην πόλη μας, που δεν θα τα χωράει ανθρώπινος νους, σε περίπτωση που Άρη στο Μάιο, σε περίπτωση, εγώ είμαι σίγουρος, γιατί όλοι πλέον. Όλος ο οργανισμός Ζάχου που λέγεται Άρης ζει και αναπνέει και αυτό το πράγμα. Για ένα τίτλο, για ένα κύπελο, γιατί όχι και πρωτάθλημα, αλλά δυστυχώς το πρωτάθλημα. Δυστυχώς ζούμε στην Ελλάδα και ακόμα και να έχουμε καλύτερη ομάδα που πιστεύω θα έχουμε από τους υπόλοιπους, δεν θα μας αφήσουν. Δυστυχώς. Δυστυχώς και είπαμε γιατί. Ναι. Γιατί άλλοι ελέγχουν την ΕΠΟ, γιατί άλλοι έχουν δορυφόρους, γιατί άλλοι έχουν διαιτησίες. Και τώρα που είπε για διαιτησίες, δεν ξέρω τι γίνεται με το ΒΑΡ. Θα υπάρχει ΒΑΡ του χρόνου. Βάρ και βουρ. Βουρ είναι δύσκολα. Βουρ μπορεί να υπάρχει. Θα δούμε. Ακόμη δύσκολα τα πράγματα. Ο Ηλίας, κάντε το 8-12, δεν φτάνουν οι ώρες. Λίγο δύσκολο αυτό, Ηλία. Συντονίστηκα, μας λέει ο Δημοσθένης. Ο Μάνος, ο Καλογεράκης, ο Συνεταίρος. Το καλύτερο και πιο αληθινό δίδυμο για τον Άρη μας, τα Τζιανά της πόλης. Δεν είσαι αντικειμενικός κριτής, αυτό είναι σίγουρο. Ο Ηγεσία, όποιος αντέξει, λέει ο Χοχόχ. Ο Διογέννης, να είναι καλά ο φίλος. Ο Πόστμαν, πρόσεξε ντρούλι με τον μαλακό τον Νικόλα κτλ. Ο Θεοχάρης, τιτανοτεράστη μπουγάτσα με σπασμένα φρένα. Λοιπόν, ένα θα πω: βλέπω υπομονή του Αριανού, καρποφορεί, φεύγει από πάνω μας η μιζέρια και η διχόνια και όλα αυτά τα καρπώνει το Καρυπίδης. Όλα ξεκινάνε από το μεγαλομέτωχο, πώς θα χειριστεί το σύλλογο, ξέρουμε τι είναι ο Άρης και μάλλον το κατάλαβε για τα καλά και ο Καρυπίδης τι σημαίνει ο Άρης. Ο BBC, ο φίλος μας, καλά που ήρθε, λέει, και ένας ομορφάντρας στην εκπομπή για σένα, λέει, εντάξει. Ναι, ο Μάριος χαιρετίσματα. Εντάξει, άστο καρτούν. Ο Μάριος, χαιρετίσματα από την κυτρινόμαυρη Λάρνακα. Περιμένουμε πώς και πώς τον αγώνα στην 1η του Αυγούστου. Ο Βασίλης τώρα αυτό το καρτούν έχει δανεί. Και πολλούς Αριανούς οι οποίοι ζουν στην Κύπρο. Βέβαια, ξέρεις, και σύνδεσμο πολύ... άρεσε στην Κύπρο. Έτσι και όχι, και Αριανοί από εδώ που έχουν φύγει μετανάστες και ζουν στην Κύπρο, δουλεύουν στην Κύπρο. Οι οποίοι θα περιμένουν πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Ο Αλέξανδρος, βέβαια πολλές φωτογραφίες του Ιντέγια, θα τα πούμε και για τον Ιντέγια στην επόμενη μετά το διάλειμμα. Χαιρετίσματα στο καλύτερο δίδυμο στα Ριζιανά. Χαιρετίσματα σε όλα τα αδέλφια της Ιφιλίου από την Κυτρινό Μαυρικό. Μια ζωή όλο Άρης.
από τον Αλέξανδρο. Άλλος Αλέξανδρος. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου στο πιο όμορφο δίδυμο του κόσμου, από το Fan Club σας, Πτολεμαϊδας. Ναι, και αυτός ο Αλέξης. Καλό παιδί. Με τον Ιντέγε, λέει ο Γιώργος, μήπως θα έχουμε πρόβλημα στα λουτρά. Καλή αρχή να έχουμε χωρίς τραυματισμούς και πολλές επιτυχίες. Ο Κέσμαν, καλησπέρα από Ορεστιάδα. Ο Ντέγκε έχει ένα συνήθειο, να ξέρει. Δηλαδή το ξέρει εσύ. Δεν του αρέσει να κατουράει στι τουαλέτε. Δεν του αρέσει να κατουράει. Όχι. Του αρέσουν πολύ τα. Καταρχήν είμαστε ραδιόφωνο, το κατουράει. Του αρέσει το χόρτο. Ναι. Του αρέσει να κατουράει σε χόρτο. Σε χόρτο. Σε χόρτο. Αυτό... Να μην βάλουμε χόρτο στο σπίτι του τότε. Καλησπέρα από Ορεστιάδα, καλή εκπομπή. Δημιουργείται ένα ερώτημα με τα τελευταία που ζούμε. Ο Παντελέδη μπορεί να κουμαντάρει αυτή την ομάδα και την οδηγεί σε τίτλου. Όλα, φίλε μου, όπω είπαμε για του παίκτε, όλα αυτά φαίνονται μόνο εκ του πρακτέου, έτσι. Θα φάνει, θα την πάρει την ευκαιρία. Και η ανεψούλα μου, φυλάκια, θεία, καλή εκπομπή. Δες την ανεψιά, κόμματος η ανεψιά, πρόσεξε. Γιατί βλέπω πολύ κοιτάζεις μπουγάτσα τα τρυφερούδια, έτσι. Η ανεψούλα, η Γεωργία. Ανεψούλα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα πούμε, θα βάλουμε και τον κόσμο στην διαδικασία να μας πει τα δικά του σχόλια, τις δικές του σκέψεις. Και, φυσικά. Θα σχολιάσουμε. Έχουμε... Πάλι διάλειμμα έχει τώρα. Τι να κάνουμε, δεν πρέπει, φίλε, τι να κάνουμε. 9 και 5 το περάσαμε ήδη, 9 και 4 λεπτά. Θα βάλουμε και τον κόσμο στη διαδικασία να μας πει την άποψή του, έτσι. Θα έχουμε να σχολιάσουμε και άλλα πραγματάκια. Φυσικά και για τις μεταγραφές και αυτές που ήρθαν και εσύ θες να πεις την άποψή σου. Και φυσικά η επικαιρότητα είναι πλούσια όσον αφορά τον Άρη. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Ράδιο Μαρμίτα. Στο Λίμπερο 107,4. Κύριος Μπουγάτσας Νικόλαος εδώ. Άρτη αφιχτής πριν μία ώρα. Εντάξει, άρχισες λίγο, δεν πειράζει. Υπήρχε κίνηση στον δρόμο. Λοιπόν, ανοίγουμε τις γραμμές 23-10-287 και 3. Δεν είπαμε τίποτα, ρε φίλε. Δεν είπαμε. Δεν κατάλαβες. Περίμενε. Δεν τελειώσαμε αυτά που είπαμε. Είπαμε ότι όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Απλά. 23-10-287 και 3 οχτάρια. Γιατί... Εσύ περίμενε να τελειώσω, μην γίνεσαι. 23-10-287 και 3 οχτάρια, 69-45-287 και 3 οχτάρια, ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές εδώ πέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε για τις μεταγραφές, γιατί εσύ είπαμε δυόμισι μήνες έχει συνάρθει εδώ πέρα. Ναι. Μόνο ένα μήνυμα από τον φίλο τον Στυλιανό. Καλησπέρα, παιδιά από Στουτγκάρδη. Αν ξέρουμε τίποτα για Σαριφάτ. Ο Σαριφάτ, φίλε μου, είχε ακουστεί το όνομά του. Και τώρα πάλι το άκουσα. Τι, καλά, και τι, να πάρουμε και τον Σαριφάτ. Γιατί όχι. Γιατί όχι, γιατί να μην έχεις επιλογές. Καλά, εντάξει, το θεωρώ. Το ξύλο αδιαθετεί. Εντάξει, γίνεται κάποιο πρόβλημα ψιλοτραυματισμού. Δεν κατάλαβες. Υπάρχουν και άλλοι όμως. Είναι και ο Γιουνές από πίσω, είναι και ο Διαμαντόπουλος. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω γνώμη. Μην θες να πεις ο Σαρφάτ θέλει συμβόλαιο το ίδιο με τον, και περισσότερο από τον. Ναι. Άρα, είπαμε να πατάμε λίγο. Χρήμα υπάρχει. Εντάξει, αν υπάρχει χρήμα, να έρθει και ο Σαρφάτ. Δεν λέω. Καταρχήν, εγώ έχω μάθει ότι η λίστα. Η λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έδωσε ο Διαμαντόπουλος στον Καρυπίδη, ο ίδιος ο Καρυπίδης την έσκησε πριν από ένα μήνα, ένα μισή. Και του είπε, φτιάξε μου άλλη λίστα με ποδοσφαιριστές από τα πάνω ράφια. Έτσι είπε. Βέβαια. Ξέρω ότι έχεις υπάρχει χρήμα, αδερφέ. Έχεις καλές πηγές, όχι αματικές. Όχι, όντως. Διότι είδα ο Εσκομπάρ, έχω δει κάποια. Έρχονται έτσι. Και ο Διαμαντόπουλος και ο Σάββας ο Πατελίδης. Δεν το είπα, ρε παιδιά. Έρχονται, εγώ δεν το είπα. Ναι. Και το λέω αυτό. Το λέω, βέβαια, ρε φίλε, έρχονται. Το μαγαζί είναι κίτρινο, τι να κάνω, δεν φταίω εγώ. Όχι. Λοιπόν, το θέμα είναι αυτό. Ότι οι ποδοσφαιριστές φέτος που ήρθαν στον Άρη, καταρχήν, μιλάμε για τον Ντουάρτε. Ντουάρτε, τον Ολλανδό, ο οποίος είναι παικτάρα μεγάλη και αυτό δεν το λέω εγώ. Φαίνεται καλός ποδοσφαιριστής από τα βιντεάκια, έτσι, αλλά λοιπόν, δεν είναι ο Σούντγκρεν. Είναι ο Σούντγκρεν low profile, αλλά πιστεύω θα είναι και αυτός που θα, από τις μεταγραφές που θα προσφέρει τα περισσότερα. Θυμίζω τα λόγια μου. Ναι. Και είναι και βέβαια το μεγάλο αστέρι που ήρθε χθες, ο Ιντέγε, ο οποίος σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος, αλλά επειδή έρχεται νωρίς. Και θα μπει μαζί με την ομάδα στην προετοιμασία φυσικά. Στο πρώτο και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, πιστεύω θα είναι ο γνωστός Ιντέγε που γνωρίσαμε όλοι πριν 2 χρόνια, έτσι. Ναι. Ο οποίος θυμάσαι και είχε βάλει πάρα πολλά γκολ και ήταν φόβος και τρόμος για τις αντίπαλες άμυνες. Mm-hmm. Είναι τεράστια μεταγραφή, γιατί μην ξεχνάς ότι ο Άρης πέρυσι είχε πρόβλημα επιθετικό, μια και αναγκαζόμασταν ένα παίκτη ο οποίος ήταν δεξί εξτρέμ. Ο Ντιγκινή, να τον βάζουμε σεντερφόρ. Ενώ δεν ήταν ο άνθρωπος σεντερφόρ, παρόλο αυτά τα κατάφερε πολύ καλά. Μην ξεχνάς πέρυσι ότι ο Ματέο Γκαρσία, που είναι περιφερειακός παίκτης, έβαλε 11 γκολ. Που δεν είναι η δουλειά του αυτή να βάζει γκολ. Είναι υγεία, είναι περιφερειακός παίκτης, βέβαια. Υγεία. Υγεία τώρα, και μια που είπα Ματέο Γκαρσία, θα είναι το κερασάκι στην τούρτα, Θεόδωρο Καρυπίδη. Εάν καταφέρεις και κρατήσεις τον Ματέο Γκαρσία στην ομάδα, και νομίζω
με τον Ματέο Γκαρσία και με τις κινήσεις αυτές και με τον Μαντσίνη που ακούγεται, που είναι και αυτός πολύ καλός παίκτης, με ακόμα 2-3 προσθήκες, η ομάδα του χρόνου θα είναι πανίσχυρη. Θα είναι πανίσχυρη και νομίζω δεν θα υπάρχει καμία ελληνική ομάδα που τουλάχιστον μέσα στο Χαριλάου να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να κοιτάξει τον Άρη στα μάτια. Το σχόλιο μου, για να περάσουμε στον φίλο που είναι στην αναμονή, αν μείνει και ο Γκαρσία, που και αν δεν μείνει δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα, αλλά αν μείνει και ο Ματέο Γκαρσία, πιστεύω ότι ο Άρης μπροστά όσον αφορά την επιθετική του γίνεται πυρηνικός. Πυρηνικός γίνεται. Πάμε εδώ και να περάσουμε σε λίγο στο φιλό. Να πω κάτι θέλω για τα διαρκεία. Το Σάββατο το προηγούμενο στην εφημερίδα. Στην εφημερίδα τώρα, ναι. Στην εφημερίδα Άρης είσαι. Βγήκε το νούμερο των διαρκείας. Μέχρι την Παρασκευή την προηγούμενη. Που ήταν περίπου 3718. 3718, αν θυμάμαι καλά. Ο Τρέγιας μου έλεγε 1500. 3718 βγήκε στο Άρης είσαι. 3718. Ξαπέσω νούμερο. 3718 την προηγούμενη Παρασκευή. Μικρό το νούμερο για μένα προσωπικά. Μικρό, βέβαια είναι νωρίς ακόμα. Είναι δηλαδή ήταν την Παρασκευή, όντως, ήταν 15 Ιουνίου. Είναι νωρίς. Μην ξεχνάμε ότι ο Έλληνας είναι πάντα τη τελευταία στιγμή. Πέρυσι την ίδια εποχή ο Άρης είχε 112 διαρκείας. Ναι. 112, τριψήφιο νούμερο. Φέτος μέχρι την Παρασκευή, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 3718. Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Ζάχο, νομίζω είναι πάνω από 4. Εγώ έτσι τον είπα και μου έλεγε 1500. Και πιστεύω δεν υπάρχει λόγος. Εσείς που μας ακούτε, οπαδοί του Άρη, δεν υπάρχει λόγος. Εάν κάποιος βέβαια είναι άνεργος, έτσι. Ναι. Ο άνθρωπος έχει οικογένεια, είναι άνεργος, σίγουρα το σέβομαι, δεν μπορεί να πάρει. Ένας όμως που έχει τη δουλειά του. Ένας όμως που είναι οικονομικά σε καλή κατάσταση, νομίζω μπορεί να πάρει ένα διαρκείας. Σαν και εσένα. Μπορεί να πάρει ένα διαρκείας. Στη θύρα 1, στη θύρα 3, έτσι, το φθηνό διαρκείας. Υπάρχει ακόμα και μπορεί να το πάρει και με δόσεις μέσω κάρτας. Μην κάνει τσάμπα διαφήμιση. Πάνω από 10.000 θα πάει ο Άρης. Εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι πάνω από 10. Ναι. Ο Καρυπίδης έβαλε ένα στόχο όμως. Ναι, πάνω από 12. Εντάξει. Και πάνω από 12 θα είναι και το ρεκόρ του Άρη. Μην ξεχνά, το ρεκόρ του Άρη ήταν 11.500. Με τον Κοντομινά. Όχι. Πιο Κοντομινά. Το 9-10 με τις μεταγραφές Αμπρέου Γκρασιάν. 9-10, 11.500 διαρκείας είχες. Δεν σοβαρά. Βέβαια, σε ποιο διάβαστο. 11.800. Μπράβο. Το θυμάμαι λοιπόν, κοντομινά ήταν. Οπότε περνάς τα 12.000. Τα 12.000 και κάνει το ρεκόρ. Θα κάνω και κανένα λάθος. Και κάνει το ρεκόρ. Λοιπόν. Ωραία, όπως ο κύριος Καρυπίδης όμως, να τα λέμε και αυτά έτσι. Ναι. Και όντως πάει καλά την ομάδα. Με μόνο μελανό σημείο την μη άνοδο από την Β' Εθνική εκείνη. Εντάξει, το ξεχάσαμε κιόλας. Δεν το ξεχνάμε. Να φροντίσει και έχει απαιτήσει από το λαό του Άρη. Ναι. Και σωστά λέω εγώ, πρέπει και αυτός, όπως και εσύ το είπες, να φροντίσει μέσα στα επόμενα 2 χρόνια ο Άρης να κατακτήσει έναν τρόπο, έτσι. Λοιπόν, γιατί είναι και δουλειά του Προέδρου αυτά τα πράγματα. Τα είπαμε και στην αρχή. Πάμε στους ακροατές. Καλησπέρα, στον πρώτο. Καλησπέρα. Το όνομά σας, αν θέλετε. Τι κάνεις, κύριε Ζάχο, καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ, Μαρίνος. Να τος ο Μαρίνος. Ο Μαρίνος είμαι. Να τος ο Μαρίνος. Έλα ρε Μαρίνο, καλά. Και έχω και τον Γιώργο, και τον Νίκο δίπλα μου. Τον Νίκο, τον άκουσα. Ναι. Είδες. Ναι. Πάντα εκρηκτικός. Έκρηξε μπουγάτσα. Πάντα εκρηκτικός. Σε έδωσε τα χαιρετίσματα, τον είχα πει εγώ. Ναι. Όχι, δεν το έδωσα. Δεν μου έδωσε. Στο μαγαζί προχθές. Ξέχασα. Α, ναι, που μας είπες προχθές ότι πέρασες και δεν. Ανοιχτός δεν ήξερα ότι θα είναι, γιατί μου είχε πει ότι θα κλείσει για το τρίμηνο. Και να το φέρετε στην εκπομπή πιο συχνά. Εμείς το λέμε αυτός όποτε μπορεί. Αυτός όποτε μπορεί. Εμείς δεν είναι θέμα δικό μας. Δεν μου λες, ο Γκαρσία θα κάτσει στον Άρη τελικά? Δεν ξέρουμε. Γιατί διάβαζα σήμερα ότι δεν έχει γίνει κάτι με αυτόν. Τάχα θα πήγαινε κάπου. Μαρία, είναι μία τον παίρνει ο Ολυμπιακός, μία τον παίρνει ο ΠΑΟΚ, μία μένει στον Άρη, μία πάει στην Ισπανία, μία στο Μεξικό θέλω να παίξω. Το έχουμε κάνει πολύ θέμα και με τον Γκαρσία. Ο παιδοσφαιριστής είναι τραλαμένος με τον Άρη, σε πληροφορώ. Δεν θέλει να φύγει που δεν είμαι από τον Άρη. Αλλά το κάναμε σύρια. Δεν θέλει να φύγει και εγώ πιστεύω ότι θα την κάνει τη μεγάλη έκπληξη ο Θόδωρος ο Καρυπίδης. Και θα βάλει το κερασάκι στην τούρτα που είναι ο Ματέο Γκαρσία για δούμε. Να συμπληρωθεί και το παζλ της φετινής μεγάλης ομάδας που χτίζεται και θα θαυμάζουμε όλοι. Γι' αυτό λέμε τρέξτε να πάρετε το καρτελάκι διαρκείας και μην αφήνετε, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα πρώτα 2 παιχνίδια ευρωπαϊκά είναι μέσα στο διαρκείας. Γιατί να πάρεις το διαρκείας μετά τέλη Αυγούστου και να χάσεις την ευκαιρία να πας και σε αυτά τα 2 μάτς με το καρτελάκι σου, βέβαια. Και μετά, άμα θες να υποστηρίξεις την ομάδα, πρέπει να το δείξεις λίγο έμπρακτα. Έτσι. Εντάξει, πιστεύω ο κόσμος. Ο Καρυπίδης είχε πει για 12.000. Εσύ, ναι, έθεσε όριο το 12.000. Εντάξει. Ναι, ο άνθρωπος λέει: βάζω λεφτά, κάνω, δείχνω, βοηθήστε κι εσείς λίγο. Εντάξει. Πιστεύω τα 10 το θεωρώ δεδομένο. Πιστεύω μπορεί να φτάσει και τα 12. Τα 10 το θεωρώ δεδομένο θα τα περάσει. Άμα δεν πάρουν τώρα εσείς, άκου. Έτσι, εντάξει, ναι, όντως γίνονται καλές κινήσεις, υπάρχει ενθουσιασμός. Βλέπεις ότι κάτι κάνουν εκεί. Δεν έχει άδικο.
να βοηθήσουν όλοι. Οι άνθρωποι να βοηθήσουν. Δίνω και ένα μικρό δίκιο στον κόσμο, Μαρίνο. Μικρό δίκιο, ναι. Γιατί ήταν πολλά τα χρόνια της μιζέριας και της ντροπής, θα έλεγα εγώ. Ήταν πολλά τα χρόνια, πολλά χρόνια η ομάδα και ο κόσμος, να ξέρεις κάτι, είναι και λίγο δύσπιστος, έτσι. Ο κόσμος δηλαδή περιμένει λίγο να δει. Εγώ πιστεύω σιγά σιγά γυρίζουν. Μην ξεχνάμε, πέρυσι ήμασταν τρίτοι στα εισιτήρια πίσω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Ήμασταν τρίτοι, περάσαμε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, πολύ σημαντικό. Και φέτος, γιατί όχι, να μπορέσουμε να περάσουμε και έναν από τους δύο, ή τον Ολυμπιακό. Το Ολυμπιακό βέβαια λίγο δύσκολα, αλλά τον ΠΑΟΚ νομίζω μπορούμε να τον περάσουμε. Και αυτό εξαρτάται από τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος, η συσπήρωση, δηλαδή ένας που είναι οπαδός του Άρη, έτσι, και ένας που είναι, θα πάει στο γήπεδο. Ένας που είναι πιο light, θα έλεγα σε εισαγωγικά, φίλαθλος του Άρη. Μπορείς και αυτό να το φέρεις σε όλα τα παιχνίδια στο Χαριλάου, σχεδόν σε όλα. Αυτή θα είναι η επιτυχία. Να έρθει και ο πιο light φιλάθλος του Άρη να παρακολουθήσει τα παιχνίδια του Άρη. Και πώς θα γίνει αυτό? Παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο, και δίνοντας στον κόσμο επιτυχίες. Ωραία. Μαρίνο, να σε ευχαριστήσουμε, φίλε μου, γιατί γίνεται πανικός. Καταλαβαίνεις. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Λοιπόν, Ζάχου Χρήστο, όπως έρεσε με. Έλα ρε Χριστό, ναι, το έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένος και από τις μεταγραφές και από το γεγονός ότι έχουν μείνει παίχτες που, δηλαδή όπως ο Ρόζ, ας πούμε. Ναι, δεν προλάβαμε τώρα να το σχολιάσουμε αυτό, Χρήστο, καθόλου, ναι, οπότε καταλαβαίνεις. Ότι... Πες. Και αν μείνει αυτό που λέει ο Νίκος ο Γκαρσία, εγώ αυτό θέλω, η αδυναμία μου είναι ο Γκαρσία εμένα. Πέρσι δηλαδή ξεκίνησε με τον Μπρούνο Γκάμα, ξεκίνησε. Βλέπουμε να κάνει τσαλιμάκια ωραία μέσα στο γήπεδο, αλλά λόγω τραυματισμού του ο Γκαρσία έγινε από τους αγαπημένους παίκτες της ομάδας, παιδιά. Κακά τα ψέματα τώρα. Και με τα γκολ που έβαλε και με την τεχνική του. Θέλουμε τον Γκαρσία, θέλουμε να μείνει στην ομάδα μας. Δεν νομίζω ο Αριανός να μην υπάρχει που να μην το θέλει, αλλά δεν θα πεθάνουμε κι αν δεν μείνει, έτσι. Η ομάδα. Έχει τις λύσεις ήδη. Αν μείνει και αυτός, φυσικά, όπως είπα και προηγουμένως, γινόμαστε μπροστά πυρηνικοί. Πυρηνικοί γινόμαστε. Πυρηνικοί γινόμαστε μπροστά. Και πίσω είσαι καλά. Και πίσω, ναι. Και στο κέντρο είμαστε καλά. Έναν ακόμη θεωρώ ότι ένα αμυντικό χαφ, δηλαδή αν μου έλεγες τώρα σήμερα να πατήσω ένα κουμπί, να φύγει ο Μπάσα και να έρθει ένας καλύτερος στη θέση. Ναι. Θα έλεγα ότι είμαστε σχεδόν πλήρης. Ο Μπάς ήταν μέτρος, όχι, ξεκίνησε καλά, αλλά μέτρος αποδείχθηκε. Έτσι. Και φέτος υπάρχουν βλέψεις τώρα, έτσι, έχουμε προσδοκίες. Δηλαδή με αυτόν τον κορμό ανεβαίνει ο πύχης. Ανεβαίνει ο πύχης, δηλαδή δεν θέλω να πω για μεγάλα λόγια, αλλά τουλάχιστον κοίταξε ένα κύπελλο και μια, να μπεις στους ομίλους και να κάνεις μια αξιοπρεπή πορεία, ας πούμε, στην Ευρώπη. Αυτά θέλουμε. Θεωρώ ότι αυτή είναι η στόχη, να μπει ο Άρης στην Ευρώπη, στους ομίλους και να πάρει το κύπελλο. Να σε κάνω μια ερώτηση τώρα. Διαρκείας πήρες? Εγώ όχι, δεν έχω πάρει, όχι. Δεν έχω πάρει. Εδώ είναι. Κοίταξε, ναι, Νίκο μου, άμα ήμουν Θεσσαλονίκη και είναι πολύ ευχαρίστω. Μένεις εκτός. Κοίταξε, ναι. Να σου πω κάτι. Άκου να δεις κάτι. Ο Άρης θα σε αναγκάσει, είναι φέτος 13 παιχνίδια νομίζω, εντός. 14 ναι. Ομάδες, έτσι. Θα έχει και play-off. Βέβαια, δεν είναι τα play-off. 13 μάτς. Εγώ πιστεύω η ομάδα, Χρήστο, θα σε αναγκάσει να έρθεις τουλάχιστον στα μισά. Το πιστεύω αυτό. Τουλάχιστον στα μισά. Ναι. Θα σε αναγκάσει. Οπότε ένα καρτελάκι να πάρεις στη θύρα 1, στη θύρα 3, έτσι, δεν είναι νομίζω τόσο. Δηλαδή αν βάλεις κάτω το εισιτήριο και το... Νομίζω και βοηθάς και με ζεστό χρήμα την ομάδα, έτσι. Καλά, δηλαδή, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει λεφτά για να φτιάξει το γήπεδο, ο οποίος φαίνει παιχταράδες, ο οποίος σε ξαναδίνει όραμα μετά από τόσα χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι... Δηλαδή θα μου πεις, Νίκο, εντάξει, οκ, οικονομικά είμαι στενά. Μπορείς κάποια πράγματα, ένα-δύο πράγματα, ξέρω εγώ, δύο ταβέρνες ή ξέρω εγώ, δύο εξόδους. Ναι, ή δύο εξόδους να τις κάνεις και να πάρεις ένα διαρκείας. Δεν είναι τίποτα το φοβερό. Εκτός αν είσαι άνεργος. Όχι, εντάξει, δεν ξέρω, θα έχουμε δουλειά. Λοιπόν, και αυτό που είπες πριν, όχι μόνο για τον Χαριλάου, που ο Άρης θα είναι καλός του Χαριλάου. Και εκτός θα είναι καλός ο Άρης. Και εκτός θα είναι, βέβαια. Με αυτή την ομάδα θα είσαι και εκτός καλός. Και εκτός, απλά εγώ δεν θέλω μέσα στο Χαριλάου ο Άρης να έχει απώλειες. Καμία απώλεια είναι δυνατόν. Να μην έχει καμία απώλεια μέσα στο Χαριλάου. Και με τον κόσμο μαζί και με την ομάδα που θα κτίσει, να μην, δηλαδή να έρχονται και να λένε θα φύγω με 2 γκολ. Σήμερα έφυγα 2-0, είμαι ευχαριστημένος. Παιδιά, αυτό για θέλω. Να κλείσω, για να μην κρατώ την γραμμή. Κλείσε με αυτό. Υπάρχει καλό κλίμα, είναι αισιόδοξο το κλίμα. Είναι πολύ αισιόδοξο.
Ωραία. Χαμηλά του, την μπάλα. Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Να μην ξεχνάμε, επαναλαμβάνω, λόγω της εφορίας που υπάρχει στο ποδοσφαιρικό τμήμα, μην ξεχνάμε τον μπάσκετ. Επαναλαμβάνω την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε εκπομπή ειδικά πάλι για μπάσκετ. Γιατί και τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γειτονάκι μου. Καλησπέρα, Σιρούλα μου. Καρατά σου εποχούμενο. Κοσμάς, αδερφός, σειρά. Σειρά ήσουν με αυτό, ναι. Βέβαια. Οι δύο Ιντακώτες. Σειρά ήσασταν. Πιο μάχημοι φαντάροι ήμασταν. Πιο μάχημοι φαντάροι. Ένας είναι ο Ράμπο και ο άλλος είναι ο Τσάκι Τσάν. Οι δύο. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Φιλαράκι Νίκο, χάρηκα που σε άκουσα. Επειδή το πέρασε λίγο έτσι κάπως περίεργα, η επιστροφή του Ασώτου δεν ήταν κάτι κακό. Ήταν ότι και καλά μετά από τόσο καιρό που το ξαναβλέπω. Εγώ είμαι η επιστροφή του Ασώτου. Εσένα σε βλέπω να επαναπατρίζεσαι. Ναι. Τι, γυρίζεις πίσω. Γυρίζεις. Γυρίζει. Όταν βλέπει τέτοια ομαδάρα, δεν θα κάτσει εκεί. Όχι, κάτσε εκεί, μην γυρίζει. Κάτσε εκεί που είσαι. Κάποιοι άλλοι είναι κατσίκοι και το ξέρουν και ναι. Κάθονται δίπλα από τον Νίκο αυτή τη στιγμή. Σε συγγνώμη, στο Στουτγκάρδη δεν πήγες και έπεσε η ομάδα τώρα. Στουτγκάρδη τη βρήκα πεσμένη και την ξαναπήρε στη θέση της. Όταν ήρθα ήταν πεσμένη και την ξαναπήρε στη θέση της, ρε φίλε. Γκολ το βάλαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, να σε ακούμε πιο τακτικά βασικά, Νίκο. Όποτε θέλει, η πόρτα ανοιχτή είναι εδώ. Δεν το... Η πόρτα είναι ανοιχτή. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη πρόσκληση ο Νίκος, έτσι. Ωραία. Μην τα λέμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θεωρώ κατά τη δική μου την άποψη ότι η προσέγγιση προς το διαρκείας γενικά στον Έλληνα φιλάθλο έχει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή το διαρκείας το πλησιάζουμε ανάλογα με το τι θα μας δώσει η ομάδα. Κατά τη δική μου άποψη έχει να κάνει και όχι μόνο τη δική μου και βλέπω εδώ στη Γερμανία για παράδειγμα το πώς το βλέπουν. Το διαρκείας δεν έχει να κάνει ούτε με την οικονομική ενίσχυση της ομάδας, δηλαδή δεν το παίρνει ο φίλαθρος για την οικονομική ενίσχυση της ομάδας. Είναι φιλοσοφία. Είναι αυτό που ξέρει ότι με το που θα βγουν τα διαρκείας είναι το πρώτο πράγμα που θα αγοράσει όπως το παιδάκι που θα πάει στο σχολείο. Άλλη κουλτούρα όμως, έτσι, και άλλα τα οικονομικά. Δεν έχει σημασία. Πώς δεν έχει. Ναι, κοίταξε, αν όμως συνεχίζουμε να το περνάμε είτε η παραγωγή, είτε η δημοσιογράφη, ότι να βοηθήσουμε την ομάδα, να βοηθήσουμε την ομάδα, μένουμε απλά στην ελεημοσύνη. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά πρόσεξε εκεί ο οπαδός. Να το τελειώσω λίγο. Πρέπει λοιπόν να εφησίσουμε τη φιλοσοφία στον κόσμο, στον οπαδό, ότι πρέπει να πάρει διαρκείας για τον εξής λόγο. Ξέρετε πως βοηθάει οικονομικά την ομάδα το διαρκείας. Όχι με το αυτούσιο ποσό των 140-200 κτλ. Αλλά με τον όγκο, όταν δείχνεις δηλαδή 15.000 διαρκείας, 20.000 διαρκείας, όταν πας να διαπραγματευτείς τη φανέλα, παράδειγμα τον σπόνσορα ή το χορηγό, και λες από πίσω μου εγώ έχω 20.000 μάτια που σε βλέπουνε, δουλεύει διαφορετικά από το να λες έχω 3.000, έχω 4.000 μάτια. Έτσι. Είναι καθαρά εκείνη το επαγγελματικό, αλλά είναι φιλοσοφία. Και αν αυτό το πράγμα καταφέρουμε να το περάσουμε στους εαυτούς μας, δηλαδή τώρα άκουσα το προηγούμενο παλικάρι, έχει δίκιο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα αυτή τη στιγμή που είναι στην κρίση της και έχει όλα τα προβλήματά της. Όμως, καλό είναι, είτε πάμε είτε όχι στο γήπεδο, το διαρκείας να γίνει απλά το κάθε χρόνο στάνταρ κομμάτι στην τσέπη. Να θεωρήσω ότι θα πάρεις διάρκεια, άρα, εντάξει. Έχω πάρει ήδη. Έχεις πάρει ήδη, μπράβο, ρε, θηρία. Εμείς ακόμη δεν πήγαμε, αλλά θα πάμε. Ναι, και φέτος όχι μόνο πήρα, αλλά επειδή είμαι και πολύ χαρούμενος λόγω ότι μίσα και τον Ανεψιό μέσα στο κόλπο. Και τον έχω κάνει να με στέλνει συνέχεια μηνύματα. Και τι έγινε, θείο, κοίταξε εδώ τι έβαλα στον τοίχο, κοίταξε κατάλαβα, τι έκανα. Κατάλαβα, εντάξει. Λοιπόν, από εμένα είναι η μεγαλύτερη χαρά μου αυτή και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Και ας μείνουμε εκεί στην ομάδα, θα προσπαθήσουμε έστω να εδώ λίγο στην Ολλανδία τώρα που θα έρθουν, αν καταφέρουμε να πάμε. Δίπλα, όποτε εσύ, θέλετε, ξέρετε, παιδιά, έτσι, άμα κάτι προς τα δω, δεν μας φέρει δρόμο, θα σε επισκεφτούμε. Μην ανησυχείς. Εννοείται. Στους ομίλους, αν πέσουμε με καμιά γερμανική και δεν είναι κανένα κυλική τη Γερμανία, μπορεί να έρθουμε. Θα το πω τώρα, όπως είχα μέσα μου τον Αποέλ Παναθεμάτο, που δεν το ήθελα γιατί δεν μου αρέσουν οι εμφύλοι. Αποέλ δεν πέσαμε, με την ΑΕΛ Μεσού. Συγγνώμη, με ΑΕΛ Μεσού. Κλείσαμε αυτό. Λοιπόν, έχω κάτι μέσα μου ότι κάπου θα τρακαριστούμε με την άλλη μου αγάπη, την Gladbach. Την Gladbach, αυτό το καφενείο. Ναι. Okay. Έγινε. Καφενείο είναι, όντως είναι καφενείο. Όλες οι γερμανικές εκτός δεν έχεις καφενείο. Χάρηκα, παιδιά, που σας άκουσα. Να σε καλά. Εκεί. Νικολάκη, να σε ακούμε πιο τακτικά. Έγινε, και αν έρθει το καλοκαίρι, έγινε, θα περάσεις εδώ. Πάμε στους δύο φίλους, δύο-τρεις που είναι στην αναμονή. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Καλησπέρα. Καλώς τον.
Καλό στον Αθανάσιο. Γεια σου, Αθανάση. Έμεινε και ο Ρόζ. Έμεινε, ναι. Συμφώνησα. Χθεσινά βραδινό ναι. ρεπορτάζ. Συμφώνησα. Νομίζω και αν δεν άνοιξε, ναι. ναι, ότι ναι. έχει ναι. επέλθει η συμφωνία ναι. με τη Λόριαν ναι. και τον Άρη. Τώρα αυτά είναι και ναι. τυπικά, ξέρω ότι δημοσιογραφικά. Ναι. Κοσμογονία, άρα, Αθανάση, κοσμογονία. Άρα ο κορμός παραμένιος έχει. Για το συγκεκριμένο παιδί θα ήθελα να πω ότι από το πρώτο παιχνίδι που το είδα μέσα στην Ξάνθη, ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε και ο τρόπος με τον οποίο χάρηκε τη νίκη της ομάδος και όλη η πορεία του στο δεύτερο γύρο, ρε παιδί μου, έβγαζε αυτό που έβγαζε ο Δελιζίσης. Χάρηκα πολύ γιατί το ήθελε πάρα πολύ. Και όταν κάποιος θέλει πάρα πολύ κάτι, μεταδίνει και το είναι του. Για το συγκεκριμένο παιδί. Άσχετα τι μπορεί να μας δώσει, έτσι. Να θυμίσω ότι έκανε δύο γκολ με σούτ αριστερό, ενώ είναι δεξής. Το ένα είναι έξω τη μεγάλη περιοχή. Το άλλο είναι κατευθείαν σχεδόν με το σκάσιμο της μπάλας κάτω, με την ΑΕΚ. Δύο γκολ. Με την ΑΕΚ με το δεξί δεν το βάλε, ρε. Όχι, με το αριστερό. Το αριστερό και με την ΑΕΚ. Ναι. Ναι. Και με τον Όχι, ισοφάρισε με το αριστερό έξω τη μεγάλη περιοχή. Ναι. Ένας δεξιοπόδαρος αμυντικός, Λοιπόν, χάρηκα πολύ για αυτό το παιδί. Όπως επίσης έχω και το προαίσθημα, το λέω και τώρα, εντάξει. Για το Ματέο Γκαρσία, θα πεις ναι, ότι θα ναι, 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 ότι αν μέχρι τις 1η Ιουλίου δεν θα γίνει κάτι δεν σχετικά ακουστεί, ναι. με κάποια ομάδα. Αυτό λέει και η λογική. Αυτό λέει μετά και λογική, ο ίδιος θα δημιουργήσει θέμα με την ομάδα να τελειώνει η υπόθεσή του. Είδομεν, λοιπόν, δεν περιμένουμε τον Γκαρσία. Όχι, 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 όχι. Απλά σου λέω ότι και ο συγκεκριμένος, μην νομίζετε ότι δεν θέλει να παραμείνει στην ομάδα, γιατί ό,τι και να είναι θα παίξει η Ευρώπη, είναι η ευκαιρία του να αναδείξει το ταλέντο του και όλα αυτά τα σκέφτεται. Έτσι, μην νομίζετε, βέβαια, δεν βέβαια. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Και το τελευταίο, ρε παιδιά, για την εποχή που είναι να δικαιολογήσω, θέλω να δικαιολογήσω σήμερα τον κόσμο, απλά για το επόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες από το τέλος του μηνός μέχρι την έναρξη του πρώτου αγώνα του Ευρωπαϊκού ως προς το να όχι βοηθήσεις την ομάδα για να δώσεις το διαπραγματευτικό, τη διαπραγματευτική δύναμη σε οτιδήποτε κάνει αυτός που βάζει την υπογραφή και πληρώνει. Πρέπει επιτέλους να αλλάξουμε νοοτροπία εμείς οι Έλληνες οι γραφικοί οι οποίοι πάντα βάζουμε μια δικαιολογία μπροστά όταν δεν μπορούμε να κάνουμε, όταν δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Και θα ήθελα να πω το παλικάρι που είναι εκτός Θεσσαλονίκης, θα του πω ότι από τη στιγμή που έχει εργασία, εάν θα το πάρει αυτό το χαρτάκι στην τσέπη του ή θα το έχει στο σπίτι του, θα αισθανθεί υπερήφανος ότι έδωσε μια πολύ μεγάλη δύναμη στην ομάδα του. Από τη στιγμή που δουλεύει, άσχετα αν μπορεί να μην δει όλα τα παιχνίδια, θα μπορέσει να το πάρει γιατί υπάρχουν και οι δόσεις. Έτσι, έτσι. Υπάρχουν τρόποι όταν θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αρκεί να το θέλουμε και να μην βάζουμε τις δικαιολογίες που βάζουμε όλοι οι Έλληνες μπροστά. Χαίρομαι που σας ακούω. Συνεχίστε γιατί εργάζομαι κιόλας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Θανάση. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω για τα διαρκείας. Πρόσεξε. Έχεις 12.000 διαρκείας. Ναι. Έτσι. Παίρνει αυτά 12.000 τα διαρκείας στο χέρι του Θόδωρος ο Καρυπίδης. Πηγαίνει και τα τρίβει στα μούτρα του Περέιρα και του Γραμμένου και του λέει: Ελά, δωρε. Έλληνα διαιτητή, ξένους διαιτητές. Έχω 12.000 διαρκείας, είμαι τρίτος στα εισιτήρια πέρυσι. Ξένους διαιτητές, Γερμανούς, Άγγλους, Ολλανδούς διαιτητές. Όχι Έλληνες στα παιχνίδια του Άρη. Καλά. Είχε το ατρομητάκι με 500 εισιτήρια. Ξένους διαιτητές πέρυσι. Εγώ έχω 12.000 διαρκείας, βγήκα πέρυσι τρίτος στα εισιτήρια και είμαι με Έλληνες διαιτητές. Με Έλληνες διαιτητές δεν πας πουθενά, φίλε Ζάχου. Εκτός αν έρθει το VAR στην Ελλάδα, έτσι. Mm. Οπότε μιλάμε από άλλη βάση. Το περιμένουμε. Με τα πόδια έρχεται. Ναι, με τα πόδια. Μιλάμε με άλλη βάση. Αν όμως δεν έχουμε VAR. Τότε θέλουμε ξένους διαιτητές, Θεόδωρε Καρυπίδη, με τα όπλα που έχεις, που είσαι τρίτος στα εισιτήρια, τρίτη δύναμη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στα εισιτήρια, 12.000 διαρκείας, πας και τα τρίβεις στη μούρη του Γραμμένου και του Περέιρα. Λοιπόν, και παίρνεις ξένους διαιτητές. Στον τελευταίο φίλο και θα περάσουμε στο διάλειμμα γιατί έχουμε περάσει και την ώρα που έπρεπε να γίνει. Έλα φίλε μου, ο τελευταίος για αυτό το ημίωρο. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, αργύριζε με Ζάχο. Έλα, ρε, αργύριζε, τι γίνεται. Καλά, ρε Ζάχο. Να, τι ακούς και τον Μπουγάτσα, έτσι. Ακούω τον Μπουγάτσα. Σου ήρθε η εκπομπή Μαρμίτα. Θέλω να πω, ρε, Νίκο, αυτά που λες τα πιστεύεις, ρε, Νίκο. Δηλαδή, τα λες έτσι για να ξεσηκώσεις τον κόσμο. Μέχρι και την τελευταία λέξη. Όλα, τελευταίο κόμμα. Τα πιστεύεις. Και το κόμμα. Να, ωραία.
και να σε πω και κάτι, ο Ζάχος είναι εδώ. Ναι. Πέρυσι είχα πει ότι ο Άρης θα βγει τέταρτος. Ναι, έχασα ένα μεγάλο στοίχημα με ένα συνάδελφο, το ξέρω, Ζάχο, στη δουλειά. Στη δουλειά, γιατί βάλαμε ότι αυτός είπα εγώ θα βγούμε τέταρτη. Αυτός είπε ο Άρης θα βγει κάτω από την τέταρτη θέση. Ωραία. Έχασα το στοίχημα γιατί. Το δέσμε οι προϋποθέσεις μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα. Αυτό θα γελάσουμε. Τέλος πάντων, ο Ζάχος είναι πιο ταπεινός και λέει ο Ζάχο, ποιο είναι το τέτοιο, λέει να πάει ο Άρης τελικό κυπέλλο και μήπως το χτυπήσει. Να το πάρει. Και να το πάρει και να ξαναβγεί Ευρώπη. Να μπει στους ομίλους του UEFA και να πάρει το κύπελο. Θεωρώ ότι είναι η χρονιά του Άρη φέτος να κατακτήσει τίτλο. Ωραία. Τίτλο. Τίτλο, ναι. Ωραία. Το κύπελο είναι τίτλος νομίζω. Ωραία. Πιστεύεις δηλαδή ότι θα περάσει στον ΠΑΟΚ. Όχι, τίτλο είπα. Κύπελο είπα. Κύπελο, ναι, κύπελο. Γιατί για να σε ρωτήσω. Αυτό τώρα που λέει ο Νίκος, δηλαδή τα 12.000 διαρκεία, ότι με προϋποθέσεις θα χτυπήσει το πρωτάθλημα. Ότι δεν ξέρω εγώ, ξέρεις κύριε Νίκο πόσο θα δώσει η ΕΡΤ στον ΠΑΟΚ? Αυτό ήταν, μου το έδωσε σε ένα ωραίο τέτοιο, γιατί μου το έστειλε ένας φίλος, ο Νίκος, που λέει εδώ το κατοστάρι των 9 εκατομμυρίων ευρώ, τρέχουν ΠΑΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να προλάβουν τις εκλογές. Θεωρώ ότι αν 7,5 γίνει... εκατομμύρια είναι καθαρά. Ωραία. Τα 9 είναι τα μειχτά. Θεωρώ ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο και αν γίνει θεωρώ ότι είναι τεράστια πρόκριση να γίνει αυτό το πράγμα καταρχήν. Πρώτες εκλογές να αλλάξουν τα πράγματα, να δούμε αν βγει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να βγει και ο ΣΥΡΙΖΑ και αν η επόμενη διοίκηση της ΕΡΤ θέλει να δώσει 7, 17, 37 στην οποιαδήποτε ομάδα να το κάνει. Όταν έχει με ρεκόρ τις μεγαλύτερες τηλεθεάσεις, Ζάχο. Και ο Άρης έχει, ρε φίλε. Όχι, Άρης... από τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ δεν είχε μεγαλύτερη τηλεθέαση. Είχε όμως από το Παναθηναϊκό. Από τις ομάδες που ήταν στην ΕΡΤ. Είχε το Παναθηναϊκό μεγαλύτερη τηλεθέαση. Ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει όμως. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 εκατομμύρια. Και η ΑΕΚ δεν υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει. Και πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Για να κλείσω. Εγώ με τον Νίκο είμαι. Μακάρι ο Άρης να έρθει ψηλωμένη. Γιατί όπως ο Άρης έρθει, ενώ άμα πάτε ταπεινά σιγά σιγά. Ανεβαίνετε, αν έρθετε ψηλωμένοι, γιατί φέτος τον πύχη τον ανεβάζετε πάρα πολύ. Όχι, δεν ανεβάζετε. Που πέρσι δεν υπήρχατε και δεν κάνατε. Τον ανεβάζετε, πολύ δεν κάνατε. Συμφωνώ. Όχι, εγώ δεν ανεβάζω. Άμα πάτε λαό, και ο ΠΑΟΚ έτσι πήγε, λαό. Κοίταξε, πέρυσι είχα μιλήσει για τέταρτη. Είχα μιλήσει για τέταρτη. 6 χρόνια μας ήταν. Είχα μιλήσει για τέταρτη θέση πέρυσι εδώ, μαζί με και με τον Ζάχο, καλοκαίρι ακόμα. Ο Ζάχος είχε πει πέμπτος, μισό-μισό. Είχα πει πέμπτος. Έχασα το στοίχημα για μία. Βγήκαμε πέμπτη, όχι τέταρτη. Φέτος με τις μεταγραφάρες που κάνει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ωραία. Και δεν το λέω εγώ. Και είναι μεταγραφές οι οποίες είναι σε θέση κλειδιά για τον Άρη. Γιατί ο Άρης δεν έδιωξε 8 παίκτες να πάρει άλλους 8, φίλε μου Αργύρη. Ο Άρης κράτησε τον κορμό του και περιμένει και το κερασάκι στην τούρτα που λέγεται Ματέο Γκαρσία. Και κάνει κάποιες προσθήκες σε θέσεις που πονούσε. Για ποιο λόγο εγώ, φίλε μου, να μην είμαι αισιόδοξος και να μην λέω ότι ο Άρης, αν το πρωτάθλημα παιχτεί στο χόρτο και όχι στα γραφεία της ΕΠΟ. Και όχι στα γραφεία της ΕΠΟ, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να μην λέω. Δεν θα κάνει τον μπαμ τώρα σε 2-3 μεταγραφές, τι πιστεύεις? Καλά, να δούμε. Πιθανόν. Δεν το κάνει τον Πάμπο Ρώσος, τι τον έχεις τώρα, πώς τον είδες? Πιθανόν, εγώ καταρχήν, κοίταξε, εγώ δεν υποτίμησα ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καλή ομάδα, πρόσεχε. Δεν σου είπα ότι δεν έχει, απλά σου λέω ότι δυναμώνω πολύ εγώ. Ναι, και του χρόνου δυναμώνω πολύ εγώ, έτσι. Ναι, λοιπόν, και εγώ το θέλω δυνατό τον Άρη. Όταν εγώ πέρυσι έχασα όπως έχασα στο Χαριλάου από τον ΠΑΟΚ ή από τον Ολυμπιακό, φέτος δεν θα το πάθω αυτό. Μακάρι να είστε δυνατοί, εγώ το θέλω τον Άρη δυνατό. Μακάρι και να κόβει βαθμούς και από τους. Και από τους Αθηναίους, ναι. Κανένας, κάζα πέρασε το Χαριλάου φέτος και εγώ μακάρι, το ψέμα. Μακάρι, μακάρι. Δεν υπάρχει κανένας. Έγινε, να είστε καλά. Να είστε καλά, Αργύρι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλώς ώρα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έρθουμε με τα μηνύματα. Θέλω κι εγώ ένα-δύο πραγματάκια ακόμη να πω. Είπαμε και το. Μας έστειλε το link ο φίλος ο Νίκος. Είπαμε, δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. 10 μέρες και πριν τις εκλογές. Επαναλαμβάνω, η επόμενη διοίκηση της ΕΡΤ, άμα θέλει να δώσει 20 και 30 εκατομμύρια σε οποιαδήποτε ομάδα, ας το κάνει. Υπάρχει τέτοιο νούμερο. Ναι. Η Μάντσεστερ να ήταν η Λίβερπουλ. Εντάξει, το θεωρώ. Έχουμε και κάποια μηνύματα να διαβάσουμε. Θα κάνουμε και τον επίλογο. Όλα αυτά. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ερχόμαστε μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Που πάρω μία δέσμευση, σε εισαγωγικά δέσμευση, ότι θα μπορέσει να ξανάρθει σύντομα. Αν γίνεται και λίγο πριν το πρώτο ευρωπαϊκό, αν και τότε θα είσαι διακοπές, Νίκο. Είσαι... Θα δούμε. Να μην οριοθετήσουμε. Και τώρα ήρθα, είδες χθες με έστειλες. Μπορούσα σήμερα, εντάξει, ήρθα. Και να ξέρεις και κάτι, πάντα παίζει ρόλο και η ψυχολογία. Ναι.
Όταν βλέπετε ένας άνθρωπος, πηγαίνουν 500 άνθρωποι η ώρα 2 το μεσημέρι να αποδεχτούν ένα τεράστιο όνομα, ναι, αυτό κατευθείαν σου ανεβάζει τη διάθεση, σου φτιάχνει, ναι, την ψυχολογία. Και λες, με παίρνει εσύ στο καπάκι τηλέφωνο, θα έρθει. Ναι. Εκείνη την ώρα μέσα στην εφορία μου, μέσα στην εφορία, ναι, θα έρθω. Και μετέρχεται και η εφορία και σου ζητάει 1500 ευρώ. Θα πα, θα πάρει όσα θέλει, δεν είναι. Θα μου φέρει εμένα το κύπελο. Μπράβο. Θα διεκδικήσω, βέβαια, του χρόνου επίση όρου στο πρωτάθλημα. Βέβαια, θα διεκδικήσω. Ο Τρέγιας με πήρε, ναι, τηλέφωνο τώρα στο διάλειμμα και μου λέει: λείπω εγώ, λέει, και έρχεται ο Μπουγκάτσης. Γιατί. Κοίταξε, ναι, δεν είναι έτυχε, έτσι, αλλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι. Ο Τρέγιας. Ο Τρέγιας. Έχει τη δική του λογική. Καλά, έτσι, πάω, η οποία είναι. Ναι, η οποία είναι, πρόβλημα, εντάξει, ο άνθρωπο. Εντάξει, και δικαιολογημένα βέβαια, έτσι. Ο άνθρωπος πήρε το πρωτάθλημα, όπως το πήρε, δεν έχει σημασία. Αίτητος με έχει πρίξει, αίτητος. Εντάξει, το πήρε, εντάξει. Εγώ απλά του έχω πει, ναι, του έχω πει, ναι, να το χαρεί όσο μπορεί, γιατί είναι και το τελευταίο στη ζωή του, δεν πρόκειται, ναι, να δει άλλο. Λες, μην ξεχνάμε ότι στις 8 Ιουλίου έχουμε εκλογές βουλευτικές, ναι, αλλάζει η κυβέρνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη την Ελλάδα. Σε, ναι, όλους τους τομείς, από αθλητικό, ναι, οικονομικό, κοινωνικό, σε όλους τους τομείς είναι πολύ σημαντικό που αλλάζει η κυβέρνηση και φεύγει αυτός ο παπατζής Παύλα Παραμυθάς. δεν είπα κάτι, ναι, κακό. Πρόσεξε, ναι, γιατί δεν είπα κάτι κακό. Δημόσια μιλάμε. Παπατζή τον είπα, ναι. Φεύγει επιτέλους και έρχεται μια άλλη κυβέρνηση, ένας άλλος πρωθυπουργός, ο οποίος θέλουμε να πιστεύουμε όλοι οι Έλληνες ότι θα ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο, με τα αθλητικά γενικά, και θα μπορέσει να το καθαρίσει επιτέλους αυτό το δύσμυρο άθλημα, να μπορέσει επιτέλους να δούμε ομάδες να παίρνουν πρωταθλήματα στο χόρτο και όχι κάτω από τα τραπέζια. Λοιπόν, αυτό θέλω να δω από τον καινούριο μου πρωθυπουργό. Να διαβάσω λίγο τα μηνύματα και έχω και ένα σχολιάκι άμα θέλεις και εσύ, και σιγά σιγά να κάνουμε και επίλογο, έτσι. Ο ηγεσίας λέει τι θέση φέτος και ποιος ο στόχος της ομάδας, πριν ώρα βέβαια το έστειλε, νομίζω έχει απαντηθεί και από τους δυο μας. Ο Κώστας, καλησπέρα από Κιτρινόμαυρο, Άγιο Νικόλαο, Χαλκιδικής. Κατά τη γνώμη μου, ο Άρης πρέπει να θωρακίσει τα μετώπιση, ένα αριστερό μπακ και ένα αμυντικό χαφ όλη διαρκεία. Αυτό, όσον αφορά και για τις δύο αυτές θέσεις, νομίζω έχω πάρει θέση. Μπακ έκλεισε ο Ρόους. Σέντρο μπακ. Για αριστερό λέει μπακ. Αμυντικό, αριστερό μπακ, και όντως χρειαζόμαστε. Ναι, ο Κόρχουτ, ναι, καλός. Χρειάζεται και μόνος, και δεν θεωρώ, ναι, ότι είναι καλός, όχι τόσο καλός. Θες ακόμα έναν. Ναι. Θέλω έναν, αν είναι δυνατόν να είναι ο Κόρχουτ. Αλλαγή. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Λοιπόν, δεν νομίζω. Και όσον αφορά για το. Έχω και το μήνυμα, συνδυάζονται αυτά τα δύο του Πέτρου. Να λέει συνέχεια, λέει Ζάχο, για αμυντικό χαφ μετά το σιώπητο χάος. Συμφωνώ όσον αφορά τα αμυντικά χαφ, έτσι. Δηλαδή θέλω ένα σιώπητο, λέω συνέχεια, έναν μαύρο σιώπη, ένα κεφάλι πιο ψηλό, να κάνει το ίδιο πράγμα με το σιώπη. Να καταπίνει χιλιόμετρα. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο. Νομίζω, αυτά τα δύο. Νομίζω, Ζάχο, ναι, καλά τα λες και μπράβο. Αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή το τεχνικό team και ο, ναι, Διαμαντόπουλος, ο οποίος, ναι, ξέρει πάρα πολύ μπάλα, σε πληροφορώ. Καλά, εγώ δεν είπα ότι. Και νομίζουν, ξέρουν που πονάει η ομάδα. Άλλωστε και οι μεταγραφές που γίνανε μέχρι τώρα είναι παίκτες οι οποίες σε θέση που πονούσε. Μα δεν κατάλαβες, ναι, πρόσεξε. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχουμε, μας λείπει ένας. Λέω ότι θα προτιμούσε έναν τέτοιο στη θέση του Μπάσα, παραδείγματος χάρη. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Έχαμε έναν έγχρωμο, έναν μαύρο, μάλλον τώρα, ναι, έναν μαύρο, ο οποίος. Σου επαναλαμβάνω τα χαρακτηριστικά να στυλ είναι ο σιώπη. Όχι, όχι, σιώπη, σιώπη. Μαύρο σιώπη, ένα κεφάλι πιο ψηλό. Ναι. Μαύρο σιώπη, ένα κεφάλι πιο ψηλό. Να κάνει τα ίδια πράγματα με το σιώπη. Ο Θόδωρος, το φιλαράκι σου, που και πρώην. Ναι, να αφήσει τους στόχους στα διαρκεία. Σε σένα το λέει. Ναι. Ο Καρυπίδης, και πες στον Μπουγάτσα να θέσει στόχους άμεσα. Κύπελο, πρωτάθλημα, έξοδο Τσουλού. Και όχι καλές πορείες. Ώστε να κρυθεί και αυτός άμεσα. Που είπε, μέχρι τώρα δεν έχει πετύχει, λέει, τίποτα. Χειροπιαστό και η άνοδος ήρθε το δεύτερο χρόνο. Για φέτος πάντως θα πήγε καλά, αφού βγήκαμε Ευρώπη, έστω και λόγω τιμωρίας του ΠΑΟΚ. Τον Παναθηναϊκό τον περάσαμε, Θοδωρέ. Και με τους μείον βαθμούς να πάρει τον Παναθηναϊκό, είμαστε από πάνω. 13 βαθμούς διαφορά έχουμε. Τον περάσαμε. Και, το και τους 11 να πάρει, είμαστε από πάνω. Άσε τις τιμωρίες. Ζάχο, ο Βέλεθ ήταν, λέει, στην πρώτη δική μας. Τον είδαμε από το βιντεάκι της ΠΑΕ, Γιάννη. Προφανώς χαρτολογώντας το λες, δεν πήγε, λέει, στον Ολυμπιακό. Τι έγινε ο Σιώπης τελικά, δεν είναι ιδανικός? Γιατί από ό,τι διαβάζω το ζητάει μια Τούρκη ομάδα. Αλήθεια, δηλαδή δεν ζητάει από τον Ολυμπιακό ο Ματέο. Δεν... Καλά, τώρα Γιάννη, τώρα να αποδεικνύουμε εμείς ότι δεν είμαστε ελέφαντας. Εντάξει, άστο. Όποιος θέλει, υπάρχουν επιχειρήματα ατράνταχτα τα οποία, επαναλαμβάνω, επί παντοκρατορίας Ολυμπιακού, Γκυρτζίκη κτλ. Ο Άρης έπεφτε. Έπεφτε ο Άρης. Δεν έβγαινε ούτε Ευρώπη ούτε έπαιρνε κύπελα, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, βλέπω, θέλω εδώ να σχολιάσουμε, Νίκο. Βλέπω από την. Είμαστε όλα about Άρης, θα σου πω.
Η Ντέγε ήρθε να σκοράρω, δεν με φοβίζουν οι προκλήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, τα λογότυπα όλων των... Ναι. Βλέπω τη φωτογραφία εδώ τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, τον γνώρισα τον Νίκο, έτσι. Ναι. Και είναι δύο πίσω οι οποίοι τους βλέπω αυτή τη φωτογραφία. Τους βλέπεις? Ναι, ναι. Είναι, εδώ ρε, ναι. Τους βλέπεις, είναι οι δύο από την Νόβα. Η Νόβα είχε ζωντανή σύνδεση, ζωντανή είναι... σύνδεση, ναι. Με το έξω ακριβώς από την πυραρία εκεί, ναι. Στην μπουτίκ. Ζωντανή σύνδεση. Και με τη συνέντευξη Ντέγε. Όλα. Σου λέω πριν έρθει ο Ντέγε, ναι, μία ναι. Ώρα. Άντε, υπάρχει ρε. Μάλιστα το link. Πολύ καλό αυτό, μπράβο. Ναι, περίμενε. Πολύ ναι. Καλό, αλλά αν θυμάμαι καλά πέρσι η Νόβα, τέτοιο καιρό ήταν, έδινε στον Άρη όσα έδινε και στον Όφη. 1 εκατομμύριο ευρώ. Μπορεί να είμαι λίγο έτσι άδικο να έδινε 100. Τώρα λες γλύφουν. Ναι. Καλά ρε Νόβα. Εσφυλάτε και δύο δημοσιογράφους και ζωντανό link, ναι. Για τον Άρη που τον έχετε στο ίδιο level με τον Όφη. Δηλαδή, έσχο, δηλαδή ντροπή ρε Νόβα. Ρε τι Νόβα. Με έκανε μεγάλη εντύπωση. Τώρα είδανε τις τηλεθεάσεις. Καλά, δεν ήξεραν. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή, πέρσι δεν ξέρανε τη δυναμική του κόσμου του Άρη. Το ξέρανε. Άσε με τώρα. Άκου να δεις. Το ξέρανε. Αλλά σου λέει ο Άρης λείπει 6-7 χρόνια. Και τι λέει, 6-7 χρόνια. Αυτοί άλλαξανε οι Αριανοί και κόσμος του, ο κόσμος του έφυγε από το γήπεδο. Οι Αριανοί προτιμάνε τις παραλίες και τα μπάνια. Και αποδείχθηκε ότι ο Άρης, αυτός ο τεράστιος σύλλογος, έδωσε πολύ χρήμα στην ΕΡΤ, πλούτησε τους παράγοντες, τους ηθήνοντες της ΕΡΤ που αποφάσισαν να δώσουν ψίχουλα στον Άρη, γιατί ψίχουλα πήρε ο Άρης μπροστά στον Παναθηναϊκό που είχε ψίχουλα λιγότερη πήρε. Τηλεθέαση από τον Άρη. Αυτοί οι άνθρωποι και τώρα δυόμιση φορές περισσότερο πήρε και τώρα έρχονται αυτοί της Νόβα, τι να κάνουν, να γλύψουν τον Καρυπίδη, ναι. Να γλύψουν τον σύλλογο. Τον Άρη, τον Καρυπίδη. Προς Θεού, δεν λέμε ότι ο Άρης είναι ο Παναθηναϊκός τεράστιο μέγεθος, έτσι. Και σαν ιστορία και σαν τίτλους και σαν κόσμος. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να είσαι Νόβα και να δίνεις στον Άρη τα ίδια χρήματα που δίνεις στον Όφη. Εγώ επαναλαμβάνω ότι και στις τακτικές πρέπει ο Άρης να συμπεριφέρεται ανάλογα. Όποιος δεν το σέβεται πρέπει να το συμπεριφέρεται ανάλογα. Και πάντα υπάρχουν τρόποι και νόμιμοι και κανονική για να δείχνεις τη δυσαρέσκειά σου στον οποιοδήποτε. Τηλεόραση, δημοσιογράφο, το οτιδήποτε. Και δεν μιλάμε φυσικά νομότυποι, επαναλαμβάνω, αλλά να δείξεις τη δυσαρέσκειά σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να δίνεις στον Άρη τα ίδια λεφτά που δίνεις στον Όφη. Δηλαδή είναι ντροπή. Ντροπή, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να κάνω, δεν ξέρω γιατί βλέπω και 10 ακριβώς, Νίκο, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Εγώ επαναλαμβάνω, θέλω να κλείσω λίγο. Α, πριν κλείσουμε, stop. Θα κάνουμε και τον επίλογο. Θέλω να μου πεις γιατί ήσουν και 5 μήνες εδώ πέρα χορηγός της εκπομπής. Δεν το ξεχνάμε αυτό και να σε ευχαριστήσουμε και εσένα και τον Μάνο. Ναι. Θέλω να μου πεις για το μαγαζί κάποια πράγματα τα οποία πρόσεξε γιατί εγώ τα ξέρω. Ναι. Φεύγεις από το χώρο που είσαι, έτσι. Ναι, ναι. Μετά από 2,5 χρόνια το μαγαζί, το θρυλικό πλέον Εσκομπάρ, φεύγει από το χώρο από την Γεωργίου Παπανδρέου 9. Ναι. Μετακομίζουμε, πάμε σε μεγαλύτερο χώρο. Σε ναι, γιατί ήταν μικρό το γήπεδο. Ειδικά σε κάποια παιχνίδια του Άρη, αλλά και του Παύλου, εντάξει, περισσότερο του Άρη, δεν μας χωρούσε και τώρα πάμε σε ένα χώρο μεγαλύτερο. Το κοντινό μαγαζί, βέβαια, έτσι. Πολύ κοντά Δελφών με Μαρτίου στην Καρακάση. Δελφών με Μαρτίου στην Καρακάση. Γνωστό. Είναι ένα παλιό μαγαζί και ήταν το. Διζαρώνο, το καφέ Διζαρώνο, mm-hmm. 10 χρόνια μαγαζί ήταν εκεί, τώρα πάμε εμείς εκεί, τέλη Αυγούστου, 22 με 23 Αυγούστου θα είμαστε εκεί, νομίζω θα γίνει ένας χαμός, γιατί το μαγαζί είναι σαν αυτό. Μαγαζί, εσύ το είδες, το είδα εγώ, έπαθα πλάκα. Είναι φοβερό, το μαγαζί είναι έτοιμο, βασικά θέλει πινελιές για να φτιαχτεί και 22-23 Αυγούστου πρώτο Θεός θα ανοίξουμε, έτσι. Και θα με ένα μεγάλο πάρτι να υποθέσω, έτσι. Ένα χαμός θα γίνει. Και, και πάμε, εντάξει, βέβαια δεν θα γίνει ακριβώς όπως το ίδιο, δηλαδή ναι. Τόσο σπορ καφέ, ναι. Θα γίνει περισσότερο καφέ μπαρ, αλλά θα υπάρχουν και οθόνες όπου θα δείχνουν με τα παιχνίδια και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Άρη και ΠΑΟΚ επιτοπλίστων, έτσι. Ως επιτοπλίστων Άρη και ΠΑΟΚ. Άρη και ΠΑΟΚ. Και φυσικά και με χώρους έτσι και από κάτω ακριβώς που μου έχεις πει. Εντάξει, ας έρθει η ώρα και εδώ πέρα είμαστε. Πιστεύω θα δώσουμε έτσι και την πρέπουσα αλλαγή, την πρέπουσα προσοχή και σε αυτό το πράγμα. Γιατί και φίλος είσαι και εδώ πέρα βοήθησες και, και την εκπομπή μας. Και πιθανόν να ξέρεις θα έχουμε πάλι. Πάλι, αυτό εσείς το αποφασίζετε. Ναι, χωρίς ωραία. Και στην εκπομπή τη δικιά σας και, δικιά σου και του Τρέγια. Και αυτό το κάνουμε όχι γιατί
Δεν θα πω ότι αγαπάμε αυτό το ραδιόφωνο, εγώ προσωπικά, έτσι. Ναι. Αυτή είναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Δηλαδή, ένα ραδιόφωνο το οποίο παίζει, από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον ναι. 80% πάω. Είσαι λίγο υπερβολικό. Χαμήλωσε λίγο. Χαμήλωσε. 70. Ναι, 60. Να πούμε ότι ναι. το Λίμπερο πρόσεξε και τη χρονιά που ήταν ο Άρης και στη Γάμα Εθνική, στη Β' Εθνική μάλλον, έδωσε πολύ περισσότερο χώρο και χρόνο από όλα τα άλλα ραδιόφωνα. Εκτός φυσικά το γέλο, να μην τρελαθούμε. Εντάξει, μιλάμε για τα άλλα ραδιόφωνα. Δεν έχει σχέση με τίποτα, ούτε με Μετρόπολης, ούτε με κάποια άλλα ραδιόφωνα αυτά που έχουν το 90%. Τώρα τα ραδιόφωνο, το συγκεκριμένο ναι. ραδιόφωνο που είπες είναι οπαδικό ραδιόφωνο. Είναι οπαδικό ραδιόφωνο. Κάποιος... Δεν είναι καθόλου οπαδικό ραδιόφωνο. Για ποιο γίνεται το Λίμπερο. Όχι, για το Μετρόπολη. Είναι οπαδικό ραδιόφωνο. Υποτίθεται ότι απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Υποτίθεται. Υποτίθεται, ρε φίλε. Υποτίθεται με κεφαλαία γράμματα το υποτίθεται. Δεν ξέρω, αυτό το κρίνει και ο κόσμο. Λοιπόν, άρα. Επαναλαμβάνω, περιμένουμε το νέο μαγαζί, το νέο Escobar, έτσι. Escobar και αυτό το νέο Escobar, το οποίο είμαστε σίγουροι θα είναι πετυχημένο, γιατί φέρει και τη δική σου υπογραφή και του Μάνου Καλογεράκη. Όλα τα άλλα για χορηγές και αυτά θα τα βρεις. Εσύ ξέρουμε ότι μας αγαπάς και εμάς και εδώ το ραδιόφωνο που μας στεγάζει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Νίκο. Ελπίζω σύντομα πρώτα Θεός να ξανάσαι εδώ πέρα και ο Τάσος να είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άλλωστε είχες έρθει και σε δύο εκπομπές και με τον Τάσο. Χαρτολογώντας το είπε να πω. Εσείς θα κάνετε εκπομπή όλο το καλοκαίρι, θα συνεχίσετε. Εμείς θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι. Ναι. Καθημερινή είναι η εκπομπή, δεν μπορεί να λείψουμε. Ναι. Απλά κάποια στιγμή και ο Τάσος θα πάρει την άδειά του. Εγώ δεν θα λείψω. Κάποιες Παρασκευές λίγο θα λείπω εγώ. Φυσικά η εκπομπή ή εγώ ή ο Τάσος θα είμαστε και φυσικά και οι δύο μαζί όλο το καλοκαίρι. 25 Ιουλίου να υποθέσω θα έχουμε. 25 Ιουλίου είναι το πρώτο παιχνίδι. Θα γίνει ο χαμός εδώ το πρωί, θα υπάρχουν. Καλά, λογικότατο. Λογικότατο. Λοιπόν, δεν έχουμε να κάνω μια τελευταία έτσι σούμα, να διαβάσω και τους δύο υποστηρικτές της εκπομπής, τους βασικούς υποστηρικτές, με πρώτο και καλύτερο το πορκί, το ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμίες να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σου κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου ή διεύθυνση και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας από το κινητό σας, κερδίζετε έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης με το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Να και το μήνυμα του Πέτρου, θα στηρίξουμε μπουγάτσα, λέει ο Πέτρος, εννοεί και το Escobar. Καλά, δεδομένο φίλε μου. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Εμείς μπορεί να τελειώσαμε, αλλά έρχονται οι δύο Νίκοι, οι δύο Νικολάδες του Λίμπερο 107,4, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης, με την εκπομπή Μπάλαντερ. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 12 και φυσικά μετά Γιώργος Αγόρας με την εκπομπή, με τη ζούγκλα του, μέχρι όσο τραβήξει. Δεν έχουμε τι να πούμε, δεν είπαμε καθόλου. Ιωάννη Ζάτση στην Οικοληψία. Γιάννη, sorry, φίλε, μας πήρε ο Χήμαρος εδώ πέρα των τηλεφωνημάτων και αυτός εδώ ο Χήμαρος δίπλα μου. Να ευχαριστήσουμε και τον Ιωάννη Ζάτση στην Οικοληψία. Πάντα μας βοηθάει εδώ για να φαινόμαστε ωραίοι και να ακουγόμαστε ωραίοι στα αυτιά σας. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Από μένα, τον Νίκο τον Μπουγκάτσα και τον Γιάννη στην Οικοληψία, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.